Έλα Στέφανε, πιάσε μια τζατζίκι, πιάσε μια χτυπητή, πιάσε μια καλαμαράκι. Και πιάστε μια σουρωτή. Τι λες ρε, τι τέτοια. Ρε δεν θα τους κάνουμε μάγκες. Θα τους κάνουμε σόδα. Σόδα, σόδα. Σόδα, λοιπόν. Εκεί που κάνει ο Γιουνές, να πούμε, σηκώνει εκεί το χέρι. Σηκώνω και εγώ το πληκτρολόγιο, παίρνω στο παφούλια, ετοιμάσου το πρωί. Ετοιμάσου, λέω, θα ξεκινήσει από νωρίς το πάρτι. Μήπως το σήκω στο χέρι για να παραγγείλει τίποτα. Παιδί, λέει, κομμίνης. Γιατί όμως Ζορμπάς. Μία σουτζουκάκι. Ζορμπάς έχει κάνει καλά σουτζουκάκι, έχει μια ταβέρνα, γι' αυτό. Κι άλλη διαφήμιση. Πάμε γερά, έλα, τοποθετούμε. Θα πάρω τα λεφτά εγώ πρωί-πρωί. Δεν θα φέρουν τίποτα, τζάμπα θα τους κάνουμε μάγκες. Θα τα πάρουμε. Άντε να τα πάρουμε λίγο, μπασκέ. Για πάμε. Γιατί Ζορμπάς, γιατί είχαμε τον Ξενοφόντα. Ναι. Αφήνουμε πίσω μας τον Ξενοφόντα και τώρα πιάνουμε τον Ζορμπά. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό αυτοί που επιλέγουν τα ονόματα, οι μετεωρολόγοι, ναι, που δίνουν, γιατί είναι νέο σκεπτικό, νέο φαινόμενο, να ονοματίζεις τα φαινόμενα κατά τα πρότυπα τα αμερικανικά. Είχαμε το φαινόμενο της κακοκαιρίας των προηγουμένων ημερών που σχολιάζαμε, τον Ξενοφόντα. Αχα. Και τώρα έρχεται ο κυκλώνας Ζορμπάς. Αυτά είναι. Είναι καμιά ταβέρνα. Και ο Ξενοφόντας θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, τα σουτζουκάκια του Ξενοφόντα. Έτσι. Ωραίο ονοματάκι. Μάλλον έχουν κάτι λιγούρες εκεί στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Διότι λέει ο κυκλώνας Ζορμπάς, ο οποίος έρχεται στην χώρα μας, απειλεί και τα πρωταθλήματα, απειλεί και τη διεξαγωγή των αγώνων για αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι μόνο το ότι τα μποφόρια πάνε και έρχονται τουλάχιστον στη Νότια Ελλάδα, στις Κυκλάδες έχουμε μέχρι και 9 και 10, αποτέλεσμα ήταν να αυληθεί και το σημερινό παιχνίδι του Ηρακλέως απέναντι στο Καμάριο. Καλό είναι. Ανησυχούσαμε πώς θα φτάσει η ομάδα. Δεν θα χρειαστεί καν. Φτάσουμε τα εισιτήρια τώρα, τέτοια εποχή. Στην Αθήνα έχει 6-7 αποφόρια, στις Κυκλάδες 9-10. Ναι. Και τίθεται πλέον και ζήτημα διεξαγωγής τον αγώνο του Σαββατοκυριάκου, με τα περισσότερα προβλήματα να διαφαίνονται στις αναμετρήσεις του Όφη με την ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννενα, αλλά τίθεται ζήτημα ακόμη και για το ντέρμπι της Τρέχουσας Αγωνιστικής. Αέριδη πάρα πολύ. Λάρα. Ακόμη δεν έχει έρθει το φαινόμενο. Τώρα θα αρχίσει να μας κυκλώνει ο κυκλώνας. Οπότε δεν ξέρω αν θα έχουμε. Για καθίστε καλά, εκεί τα ντέρμπι πρέπει να γίνουν δουλειές. Έχουμε τα καφενεία, πρέπει να δουλέψουν. Λέει, ο κόσμος περιμένει τον. Θα κατέβω, θα τους πάρω, ρε. Βάλε plexiglass, βάλε κάτι. Βάλε. Για κάτι εκεί τη Super League, κάτι το πρωτάθλημα. Αφήστε τα χαζά. Πώς τα λένε αυτά τα πλαστικά που βάζουν έξω στα, ναι, plexiglass, στα μαγαζά. Plexiglass. Έτσι και κυκλώνουν, ναι, τώρα το χειμώνα και βάζουν και τις σόμπες και το έτσι και το, ναι, άλλο. Βάλτε κάτι τέτοιο. Βάλε κάτι. Μην μείνουμε χωρίς μπαλίτσα τώρα το Σαββατοκύριακο από ένα ψεύτο κυκλώνα. Μένουμε που δεν μένουμε με την Εθνική και όταν παίζει ο Τζιόλης, ναι, βλέπουμε μπάλα. Κυκλώνος Ζορμπάς, δεν ξέρω, θα ήθελα να ξέρω πραγματικά, θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι αυτοί που ονοματίζουν τα φαινόμενα. Τι όνομα θα δίνεις εσύ δηλαδή σε ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο? Τα φασολάκια της Κεραμαρίκας, ξέρω εγώ. Ξέρω, να ψάξουμε να βρούμε εδώ, να το ονομάσουμε, ναι, να βρούμε ένα όνομα μέσα από τον αθλητικό τον χώρο, κάτι. Κυκλώνας, ναι, Παντελής Κωνσταντινίδης, Βούρας. Φουρτούνης όμως, η Φουρτούνα. Φουρτούνας El Mango που είχε πει και ο φίλος μας. Εκείνοι οι Αμερικάνοι, δεν βάζουν κάτι, Κατρίνα, Ντέζι, Νταϊάννης, κάτι. Να βρούμε κάτι από εδώ και θα ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Τι έγινε? Τι να γίνει? Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, ναι, όπως για ονομασίες από μαγαζιά που είναι παντού. Καλά. Πιστεύω και ο Ζορμπάς είναι, ναι, και στη Σαμαρίνα πάνω ο Ζορμπά πρέπει να έχει εκεί, ό,τι να είναι εκεί για να. Από εκεί να κοντά υποτίθεται ότι υπήρχε μια, όχι από εκεί κοντά, μια φημολογία, κάτι τέτοιο, ότι ο Αλέξης Ζορμπάς ως πραγματικό πρόσωπο, ναι, ναι, έζησε κάπου στην Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος. Και γιατί το συνδυάζουμε νησιά και τέτοιο? Κοίταξε την πατρότητα του, τη διεκδικούν πάρα πολλά μέρη. Το συνδυάζουμε, ναι, τα νησιά λόγω επειδή της ταινίας της γνωστής, όπου και το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη τον τοποθέτησε στην Κρήτη τον Αλέξη Ζορμπά. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, μια φημολογία ότι έχει εμπνευστεί από την ζωή κάποιου ανθρώπου που ήταν πάνω από εκεί, από τα βουνά.
και την ευρύτερη περιοχή της δικής Μακεδονίας. Σαν τον προφήτη Ηλία που λέγαμε την άλλη φορά, είναι τον ναυτικό να λέει να πάει στο βουνό. Ναι, ο προφήτης Ηλίας, όπως ας πούμε και η Κοζάνη επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχει πολιούχο τον Άγιο Νικόλαο. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά τα πράγματα. Ίσως να έχει αποσχιστεί από την Κρήτη Κοζάνη. Διπλώσει και το χάρτη που έλεγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην μπορείς να το βρεις. Από ονόματα και αυτό. Στην εκπομπή που λες, είναι αγαπημένη μου σχολεία, ονόματα που μπορείς να συναντήσεις γενικότερα σε όλη την Ελλάδα είναι, ας πούμε, το Μπακαλόγατος σε μαγαζιά. Βέβαια. Παίζει πάρα πολύ. Τη δεκαετία του 90 έπαιζε πάρα πολύ το Κόζι. Κόζι καφέ, καλά, παντού. Στα σέρα σε έβγαλε λεφτά το Κόζι. Δεν υπάρχει περιοχή της Ελλάδος που να μην είχε μαγαζί που να λεγόταν Κόζι. Και άλλα πολλά. Να έχει έτσι παλάς. Τα τελευταία χρόνια ήθιστε να ονοματίζονται πολλά μαγαζιά από τηλεοπτικές σειρές. Ας πούμε, παίζει πάρα πολύ το Μπρούσκο Φερρυπίν τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε σε μια άλλη στιγμή. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλεις να μιλήσεις για το Πάο Κάρις, γι' αυτό. Όχι, θα το πει, εγώ περιμένω τώρα. Έβαλε να ασχοληθούμε με άλλο. Ο μεγάλος Λουτσέσκου, αυτή η προπονητάρα, είναι εδώ και 5 χρόνια που είναι στην Ελλάδα, 4,5 αείπτος από τον Άρη. Έτσι. Δεν έχασε ούτε χθες τουλάχιστον. Έτσι εκεί πέρα. Για πες εσύ τι. Εγώ, good balance, strong defense, good superior transition. Για μένα ο Κίτσιου δεν παίζει ακόμα, δεν βγήκε με κόκκινη κάρτα. Για μένα ο Πέλκας έβαλε το τέτ-α-τέτ το γκολ. Τι να σου πω, δεν θα σου. Κοίταξε, θα στα πω μετά. Εσύ θα τα πεις, θα μετά. Θα πω, τα είναι overlap, Θα ξυπνήσει ο κόσμος, μην τους αρχίσουμε από τώρα μετά. Δεν τους πάει. Εσύ δώσε ρεπορτάζ τώρα. Κοίταξε, χαρήκα το φίλε, αλλά εμείς δεν παίξαμε καλά. Ναι. Να πούμε τα χάλια μας πρώτα. Είμαστε μάλλον 14-15 παίκτες αυτοί είναι που. Μπράβο, ρε, με πρόλαβες, ρε, Λάρα, με τα πρόλαβες. 14-15 παίκτες. Φουρνάριδι. Το Βέρμπλουμ και το Χατσερίδι τους πήραμε. Δηλαδή, αυτό το κάνει και ο Τσουκαλάς. Δηλαδή, πήραμε το Βέρμπλουμ για να δίνει την μπάλα δίπλα. Ο Τάκης, ο Τσουκαλάς. Ναι. Ο Τάκης. Ο Τσουκαλάς στα Γιάννενα που είναι. Άντε για Τσουκαλά. Ναι. Φίλε, τα κάνει και αυτός αυτά. Αλλά και εσείς, πραγματικά, τόσο κακή ομάδα έχω πολύ καιρό να δω στην Τούμπα, φίλε. Μύρε, φίλε. Όχι, ρε. Δεν είστε κάτι, φίλε. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Μύρε, τα λες. Με 10 παίκτες, το χαλαρό αδιάφορο. Fair play σε κάνω. Κάτσε καλά. Μην τα αρχίσει. Κάνει λάθος σε τερματοφύλακα και βγαίναμε εμείς. Μύρε, φίλε. Δεν ξέρεις τι, θα είσαι με τα κουμπιουτεράκια. Ναι, μην τα λες αυτά που. Μην τα βλέπω τα κουμπιουτεράκια για να βλέπω Ευρώπη στη τηλεόραση, κάτσε καλά. Τρίπολη Πανιώνιος. Ναι. Που μην τους μην τα αρχίζεις τώρα αυτά, Τρίπολη θα είμαι εδώ. Με έλεγες έρχεται ο Αρούλης να σε ρίξω μια φάπα να ησυχάσει. Τώρα με αρχίζει για Τρίπολη τώρα. Άσε αυτά που λέτε. Άσε αυτά που λέτε. Μπορεί μέχρι και τέλος Οκτωβρίου να μην έχετε και βαθμό. Οχ, 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 να τα. Σ' ακούνε, πρόσεχε. Και μην με πείτε παίξετε χθες με τους βασικούς παίξετε και αυτοί. Εντάξει. Και ο Μαυράι και ο. Βασικός δεν είναι από εδώ και πέρα ο Μαυράι. Αυτοί δεν τους είδες πως παίζουν. Βασική είναι, δεν είναι. Βέβαια. Παίξε. Είναι σαν το Χατσερίδη που πλήρωσε ένα σωρό λεφτά για να παίζει βασικός από τον Μάιο. Κοίταξε, ο Χατσερίδη τα είπαμε. Πρώτος ο Μπατμανίδης θα έχει πει. Μπράβο, τι νομίζεις. Όταν σας τα λέμε εμείς. Ο Μπατμανίδης μιλάει μια φορά για μπάλα. Μια φορά θα μιλήσω για μπάλα, θα τα πω όλα μαζεμένα. Απλά εντάξει ποδοσφαιρικά. Δεν παίξαμε καλά, η ομάδα δεν έχει παίξει ακόμη καλά, αλλά με διαφορά είστε σαν στην Τούμπα, δηλαδή φέτος είστε ο χειρότερος αντίπαλος που έχουμε παίξει. Λοιπόν, βγάλετε όλοι τα Casio, τα κομπιουτεράκια, να υπολογίσουμε τους βαθμούς. Έτσι. Πάμε. Ναι, είστε δύσκολα. Εγώ είμαστε. Ναι. Ένα βαθμό έχουν και οι δύο ομάδες. Δεν κάνατε μια ανάπτυξη μετά το κέντρο, τίποτα. Χάλια, τίποτα, ανάπτυξη, δεν κάνατε, ανάπτυξη δεν, μηδέν. Δεν έπαιξε, όχι ότι εμείς παίξαμε καλά, τίποτα, εντάξει. Παίξανε. Καλύτερα που έγινε έτσι, να σε πω κάτι, καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί να φάγει μια σφαλιάρα δική μας πριν το μάτς. Έτσι. Με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, με κατεβασμένα τώρα... χέρια, δηλαδή άμα το έκανε ο... Το έβαζε τον κόλλο ο άλλος ο Πέλκας, το έπαιζε και άνετος, μπήκε, πόσο θα πάρει. Πού θα πας ρε αγόρι. Εντάξει. Κοίταξε. Κερδίζαμε με κατεβασμένα. Άκου τώρα τι παίχτηκε και δεν θα σε αναλύσω ακόμα για πάσεις και για χάσανε και οι δύο. Τι θέλω να σου πω τώρα. Ο ένας έχασε Καντουρί, εγώ έχασα Μπρούνο Γκάμα. Εσύ έχασες και επικοινωνιακά στο χθεσινό μάτς. Για το βάθος του ρόστερ και μάλλον την ποιότητα του ρόστερ τους αναπληρωματικούς. Αυτό ήταν. Χάσανε και οι δύο από αυτό το μάτς. Ο Άρης κέρδισε επικοινωνιακά μόνο, τίποτε άλλο. Να σε πω κάτι τώρα, λέμε π.χ. για τον Κίτσου, μην πάμε σε ένα. Και πώς θα έπαιρνες δηλαδή το σρνά, πώς λέγεται. Όχι, ρε, τι σρνά, ρε.
πώς θα γίνει, δηλαδή ο Μάτος, είναι η ίδια πάστα, δεν ναι. γίνεται. Ο Σελνά πρέπει να παίζει βασικός. Όταν έχεις ένα καλό ποδοσφαιριστή, αναγκαστικά θα έχεις ένα Κίτσιου μετά. Βέβαια. Έτσι δεν είναι, δεν μπορείς να βάλεις... Εντάξει, το παιδί του ο Κίτσιου έπαιξε πολύ πιεσμένα, φαινότανε ρε. Πιεσμένα τώρα και ξέρεις ότι είναι Έλληνα, σε κράξουνε. Ναι ρε, πολύ πιεσμένα δηλαδή. Ήταν με τον Άρη. Ναι. Αυτό ήταν να πάει ας πούμε να παίζαμε τώρα με τον Σούλη Παπαδόπουλου, πώς λέγεται αυτή την ομάδα, ή τον Εργοτέλη, ναι, ναι. Τον αίτητο. Ναι. Αίτητος. Κάπως έτσι. Τώρα έτσι. Τον έβαλε στα δύσκολα κατευθείαν. Μετά από 2 χρόνια έχει να έρθει στην Τούμπα, ξέρεις. Είναι και αυτό το ψυχολογικό. Άστα να πάνε. Μάλιστα. Έγινε αγόρι μου. Άντε, τσάω. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χάρη που λέει για αυτούς που αναζητούμε ποιοι είναι αυτοί που ονοματίζουν τα καιρικά φαινόμενα. Λέει είναι οι ίδιοι που μεταφράζουν τις ταινίες στα ελληνικά. Τελευταίος κυκλώνας Ρίτα Σακελαρίου λέει αντί για Hayworth και ούτω καθεξής. Καλημέρες, όντως δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ποτέ στις μεταφράσεις που γίνονται σε σειρές και σε ταινίες όπου υπάρχει μια αναγωγή στην ελληνική πραγματικότητα. Φερρυπίν, μπορεί να αναφέρεται κάποιος ξένος καλλιτέχνης, ας πούμε να σου λέει 50 Cent ο ηθοποιός και εδώ για να το προσαρμόσουν στα ελληνικά δεδομένα να στο λένε ο Θέμης Αδαμαντίδης, όχι, δεν είναι, ο Σάκης ο Ρουβάς, ας πούμε και έτσι. Ο 50 δραχμός. Ναι, έτσι, όχι, δεν γίνεται αυτολεξή. Δεν γίνεται αυτολεξή, προσπαθούν να το προσαρμόσουν, να υπάρξει μια απόδοση. Τέλος πάντων, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λαγόρι μου. Τι έκανε ο Πάοκ, λέει. Τι έγινε. Τι δεν ακούγεσαι ρε εσύ καθόλου καλά. Τι έκανε ο Πάοκ. Ο Πάοκ 1-1 με τον Άρη. Δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε, δεν το είδες το μάτς. Το ημίχρονο μάλωσα και έφυγε. Μάλωσες πάλι, γιατί μάλωσαμε, τι έγινε, μην με στεναχωρείς. Για τις αλλαγές. Ε. Για τις συνθέσεις και τις αλλαγές. Για τις συνθέσεις, δηλαδή τι ήθελες εσύ να μπει μέσα και μάλωσες, με ποιους μάλωσες. Εκεί με τους άλλους το καθένα. Μάλιστα, δηλαδή ποιους λέγαν οι άλλοι και εσύ ποιους έλεγες. Εγώ ήθελα να μπει μέσα ο Στέφανος τον Μπορμπόκη. Και δεν τον έβαλε, δεν έκανε rotation. Στην Κερκίνα ήταν το παιδί, γιατί δεν τον έβαλε. Σωστό και αυτό. Έπρεπε να μπει μέσα. Ήταν μεγάλη απόλυτη. Και στο καφενείο λες δεν έχει νόημα, φεύγω. Ναι. Μάλιστα. Αυτό. 1-1. 1-1 έληξε. Δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα. Πάμε, πρωτάθλημα. Σιγά. Πάμε στο Χαριλάου. Όχι, δεν έχει επαναληπτικό. Τι έχει. Τίποτα. Όμιλοι είναι αυτά. Όμιλοι. Άλλαξε. Ναι, άλλαξε. Κάθε χρόνο αλλάζει λίγο. Θα περάσει δηλαδή ο Πάο. Θα περάσει και ο Πάο και ο Άρης, όλες οι ομάδες. Και ο Ρακλής. 33-33-33. Πάντα. Έτσι. Τι λέω. Άλλο ησυχία, μωρέ. Να, εδώ. Εσύ. Κρύο, ρε, ξύλα, έφερες, ξύλα. Κυκλώνα Ζορμπάς. Κανονικά. Εδώ έχει 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις. Εγώ κορκαλίζω εδώ, καλαβαριέμαι να ρίξω ξύλο. Πού να ρίξεις και τι είσαι με την κουβέρντα, με το παπλωματάκι. Δεν έχω παπλωματάκι. Μπορεί να πάρεις κανένα από τον ΠΑΟΚ. Ζήτα από τον Λουτσέσκου, κανένα πάπλωμα. Πάρε καμιά καμπαρτίνα. Καμιά καμπαρτίνα, κανένα παλτό. Sleepy bag, δεν πειράζει. Καλοκαιρινές έτσι, μια καλοκαιρινή άβρα να φέρουμε εδώ στην... θα έχουμε, άμα μπορέσουμε, θα μας αφήνουνε ρε εσύ Δημήτρη μου με τα ποδοσφαιρικά, με τα τραζίσω. Πρωί από τις 6 ώρα. Από τις 6 τώρα, γκαϊλέ που έχει ο κόσμος. 6 ώρα τώρα. Τι έγινε με τον Πάο και με αυτά. Έχω εγώ ρόστερ, δεν έχεις εσύ. Αυτά. Γιατί δεν έχεις ρόστερ. Πόσα εισιτήρια έκοψες. Ναι. Έφαγα ύψα και θα το πέρα κουμπάρισα για ύπνο. Ανέβα στην Ευρωποίηση αυτή η ομάδα. Δηλαδή έχουν συγγύσει σώμα τη γη και πάμε και πούμε τα μυαλά μας. Δηλαδή να δεν πέζει καλή ομάδα. Έτσι, πες τα. Τι έχει για σήμερα το πρωινό. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω. Τίποτα. Σε απογοήτευσαν όλα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Κατεστραμμένη λίγο η γραμμούλα μας εκεί. Μαλώσαν λες στο καφενείο για τις 11 και έφυγε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. Αν ακούγομαι και το μικρόφωνο μου. Έλα λίγο, έλα πάμε. Ναι, ναι. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεστε και μας λαϊκίζετε. 5-27 του μηνού, 27 του Σεπτέμβρη, που δεν μοιάζει για τόσο Σεπτέμβρης. Καλό το κρύο, εγώ βγήκα με ένα φουτεράκι έξω και τον λίγο έτσι αυτό. Okay. Θέλει και κατ' κάτι παραπάνω. Θέλει, εγώ το μπουφάν τώρα στο μηχανάκι. Άστα να πάνε, ναι. Ποιος το περίμενε αυτό 27 του Σεπτέμβρη να είμαστε κουκουλωμένοι και τυλιγμένοι. Είναι σαν να είναι
τέλειο Οκτώβρη δηλαδή. Από 33 την επόμενη μέρα 16. 16 και τώρα είμαστε στους 12. Και τώρα εκεί πάμε κάτω. Πέφτουμε. Ζορμπάς θα μας κεράσει τα τάπερ. Θα μας χορέψει για τα καλά. 27 μόλις του Σεπτέμβρη. Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίο, εδώ τη περιοχή μα. Έχουμε Β' Θεσσαλονίκη Άγιοι. Πότε έχει πάει αυτό σήμερα. Λογικά σήμερα δεν θα έχει. Αν το γιορτάζουν στο Ζαγκλιβέρι. Εν Ζαγκλιβερίο. Α, το Ζαγκλιβέρι ανήκει στη Χαλκιδική. Τι μαθαίνει κανένα. Δεν είναι Β' Θεσσαλονίκη. Όχι. Από πού και ω πού. Έτσι λένε αυτοί. Ναι. Έτσι ταιριάζουν οι ψήφοι, όπω λένε στο χωριό. Ναι, αφού με Ζαγκλιβέρι πηγαίνει από εκεί, ρε παιδί μου, από Βόλβη, από αυτά, Πολωνίε τέτοια. Λίγο στρίβει. Ναι, αλλά. Είναι Χαλκιδική. Τι μαθαίνει κανείς, να πατριδογνωσία. Οπότε ο νεομάρτυρος ο Ακυλίνης είναι τότε Χαλκιδικής, εκεί μαζί με τον Μπάχτα εκλέγεται. Αγίας Επιχάριτος, μάρτυρος Αγίου Ζήνωνος Επισκόπου Λαοδικίας, μεγάλο μάρτυρος Καλλιστράτου. Εορτάζουν η Ακυλίνα, η Ακυλίνη, η Επίχαρης, η Επιχαρία, ο Ζήνων, ο Καλλίστρατος, ο Καλλιστράτης και η Καλλιστράτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι Παγκόσμια ημέρα τουρισμού σήμερα. Έτσι. Νομίζω αφορά την εκπομπή μας, γιατί είναι η πιο τουριστική εκπομπή. Ημέρα Βέρμπλουμ και Χατσερίδη τουρισμού. Μπορεί να το πεις. Έτσι. Και ποδοσφαιρική. Έτσι. Καλά, από τουρίστες έχει πάρα πολλούς. Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτιστικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Βεβαίως, βεβαίως. Και Παγκόσμια Ναυτική ημέρα είναι ταυτόχρονα. Άντε πάλι. Βέβαια, βέβαια. Γιορτάζουμε. Είναι αρκετά ελληνικές οι δύο ημέρες, γιατί και στην αυσιπλοεία και στην ναυτοσύνη είμαστε, να πούμε, πρωταδυτές. Χαιρόμαστε εμείς τώρα εδώ που έχουν εφοπλιστεί τα καράβια. Ξέρεις ότι δεν πληρώνουν ούτε δραχμή εδώ και πάρα πολλά. Δεκαετίες. Δεκαετίες δεν πληρώνουν. Κατά τα άλλα. Τέλος πάντων, γιατί δίνουν, λέει, δουλειά στον Κοσμάκη. Έτσι, δεν πληρώνουν τα ΦΠΑ. Είναι... Έτσι, δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω. Και το πραγματικό κίνημα δεν πληρώνω ξεκίνησε από τους εφοπλιστάδες. Καράβια έχεις, δεν πληρώνεις. Δεν πληρώνω. Χρόνια πολλά και στο Γιάννη Αλαφούζο, βεβαίως, που και αυτός δεν είναι κίνημα, δεν πληρώνω γενικότερα. Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς, αυτό το βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τρελαίνονται. Φέτος, ας πούμε, τι μεταγραφές πραγματοποίησε ο Σκάις. Ναι, το τι έφερε η Τατιάνα Στεφανίδου. Στη σέλφι με όλους αυτούς. Ναι, αυτό ακριβώς. Το ανεβάσαμε στο λόγο επειδή ήταν δικιά μας επινόηση αυτό το στατιστικό στοιχείο. Έχει μέσα Σάκη Ρουβά από τα παλιά. Πολύ πράγμα. Έχει, ρε παιδί μου, πολύ πράγμα. Ναι, και το βλέπουν αυτό οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε αντιστοιχεία με το τι έχει η ομάδα τους. Αλλά η ομάδα τους μια χαρά αποδίδει. Φαντάζεσαι, δεν θα έπρεπε έτσι να κινηθεί και το κανάλι του Sky, να έχει πιτσιρίκια παρουσιαστεί. Βέβαια, να πάρουν... ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπουζούκης κάνει όσο κάνει το χαμόγελο του Στεφανίδου τα δόντια που πέρασε τώρα. Να βάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα YouTubers, ας πούμε, να βάλεις μικρά παιδιά να κάνουν και αυτά εκπομπές. Τούμπες να κάνουν, YouTubers. YouTubers. YouTube. Είδα χθες ένα καταπληκτικό από αυτά τα ονόματα που συλλέγουμε πηγαίνοντας στο γήπεδο, υπάρχει μαγαζί. Τουμπάρ. Ναι, του και τουμπάρ και τούμπα και μπαρ και όλα μαζί μέσα. Βάλε όλα τα λογοπαίγνια. Αυτό είναι. Έτσι, να γουστάρουμε. Ο ήλιος θα ανατείλει από τις 7 και 16. Έχουμε ακόμη περιθώριο, μία ωρίτσα ακόμη στα σκοτάδια. Και θα δεις στις 7 και 4. Με πολύ κρύο η σημερινή ημέρα. Πέφτουν οι θερμοκρασίες. Στην Ευρυτανία λέει χιόνισε. Όπα, σιγά. Στο Βελούχι βέβαια. Βουνό. Και στα πολύ ορεινά του Ολύμπου έχει χιονίσει. Γενικότερα 27 του Σεπτέμβρη, σαν να είναι 27 του Νοέμβρη. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο Αναστασιά να δω τι γίνεται. Και εκεί λοιπόν, κανονικά. Έχουμε κανένα θέμα. Κανονικά και πάλι εμάς εδώ δεν μας έχει χτυπήσει αμάν να πει το καιρικό το φαινόμενο. Ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας. Θοδωράκης είναι ο Ζορμπάς, βέβαια. Βέβαια. Σήμερα προβλέπεται καθαρός ουρανός το πρωί με τόσους αγέριδι. 3 ταμποφόρια βόρειοι ανέμοι το πρωί με πάρα πολύ κρύο. 37% υγρασία. Το μεσημεράκι θα ανέβει, θα φτάσει μέχρι και 22 βαθμούς στην θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή. Και το βραδάκι πάλι θα πέσει αυτό. Αλλά δεν θα έχουμε, θα εξασθενήσουν λίγο οι ανέμοι. Μακάρι. Και δεν θα έχουμε. Και εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ελλάδα, εμάς θα μας ανεβάσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Αλλά από Δευτέρα, εκεί να δεις τι έρχεται. Με το που μπει Οκτώβρη, εκεί να δεις. Δεν θα περάσουμε καν τους 15 βαθμοί. Ναι. Έρχεται βροχές, καταιγίδες, ιστορίες. Είναι ο Ζορμπάς θα μας χορέψει. Σαν την ταινία, τον ήπια με μπρούσκο, θα λέμε. Ναι. Θα μας χορέψει ο Ζορμπάς στο ταψί από τη Δευτέρα, μετά δηλαδή και την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής ημέρας. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει στο Καραϊσκάκη. Θα κάνω rotation με παφούλια και sleeping bag εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Κανονικότατα.
Τι να δούμε, κανένα κοσμοϊστορικό γεγονότος σαν σήμερα έτσι για να... Για ένα παγκόσμια ημέρα κουδούνας φωτιάδη, τίποτα. Αυτό θα πρέπει να την, να την καθιερώσουμε εμείς. Κάθε μέρα είναι γιορτή και παγκόσμια έτσι. Ημέρα. Βάλε με τέτοιο όμως το λέει. Κουτσομπολιά, βάλε. Gossips, βάλε. Gossips είναι σήμερα, είναι μπατμανιδιακές ημέρες. Το 1905 σαν σήμερα ο Άλμπερτ Άινστάιν διαπιστώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητος και την περίφημη εξίσωση του εψιλον ίσον εμ επί σε στο τετράγωνο, ναι. Σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής, ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά συνετέλεσε στο να γράψουμε ένα αντίστοιχο τραγούδι τουλάχιστον καμιά εκατονταετία μετά. Ναι. Σχετικότητος. Ναι, για και τη το 2018 ο Λουτσέσκο, ναι, ανακάλυψε τη θεωρία της σχετικότητας της... έχει γράψει Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανι και θα το μεταδώσουμε. Τι άλλο θες. Έτσι, καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έλα, 2018 ο Λουτσέσκο ανακάλυψε τη θεωρία της ασχετικότητας. Πάμε, έλα. Ο Χαράο, νωρίς. Δες το να. Νωρίς. Ακούμε όλη τη νύχτα. Καλημέρα και στον καλημέρα. Φουρνάρι, τον πρώτο που βγήκε. Του φουρνάρια του Γλυφάλη. Δεν κατάλαβα με τι μας είπε. Χτες άλλα μας έλεγε και σήμερα γιατί άλλαξε. Τα γυρνάνε τώρα, μη τα άστους τώρα, μη τους στεναχωράς πολύ τώρα. Τι είναι στεναχωρημένοι τώρα. Τι έλεγε. Λες, η σοπαλία, άμα φέρεις την έδρα σου μέσα, είναι χάσιμο, δεν είναι... Πώς είναι χάσιμο, τώρα σε ένα μάτσο χωρίς αντίκρισμα... Που ήταν στη Γάμα Εθνική, λέει, έτσι. Με αυτόν δεν έπαιζε σου παλιά με τη Λίβερπουλ. Με τον Άρη έπαιζε. Γάμα Εθνική που ήταν. Αν ήταν διπλά τα παιχνίδια και αποκλειότανε, θα είχε νόημα. Εχθές. Εμένα με έπαιρναν τηλέφωνο και. Ναι, πες, μπάμπι μου. Ξάρα, λέει. Θα πάτε, λέει. Πεντάρα ο άλλος. Να μην φάμε ξάρα. Εγώ τα άκουγα κάθε μέρα. Εδώ δεν μιλούσα την απόλυτη. Εντάξει, λέει. Τα άκουγες αυτά, έτσι. Τι να κάνω, εδώ ήμουνα. Σήμερα γιατί χάλασε ο καιρός. Σήμερα τα τηλέφωνα χάλασα. Ζαμπέτας έπιασε τον ΟΤΕ, το χάλασε. Δεν παίρνουν σήμερα. Κατάλαβες. Ο Ζαμπέτας του τυφώνας χάλασε τα τηλέφωνα. Εσύ το διπλανός από δίπλα του κύριο Πάπη. Τώρα έγινε και διπλανός. Άτος τώρα. Από το άλλο το παιδί έγινε και διπλανός δηλαδή. Εντάξει. Μπράβο. Βάλαμε κάποιον εκεί πέρα. Ναι. Από τον Άρη. Όλοι παράπονα κάνουνε. Όλοι. Τι, μόνο για τον ΠΑΟΚ θα μιλάμε και για τον Πασεραϊκό. Μόνο για τον Πασεραϊκό. Μόνο. Για σας Θεός, για εμάς ο Πασεραϊκός. Δεν μας βάζεις κανένα κλαρίνο του Μάγκα του Γιώργου. Ω, θα σε βάλω Μπατμανίδη. Σε βάλουμε Μπατμανίδη, είναι το ίδιο. Να ακούσεις. Εσύ καλά, δεν ξέρω να τραγουδάς. Εγώ δεν ξέρω, και δεν ξέρω να τραγουδά και το άλλο, το παιδί και το εντάξει. Πάμε, δυνατά, πάμε. Εμείς θέλουμε αμανέ, θέλουμε για τους Παοκτσίδες. Γιατί, τι έκανε ο ΠΑΟΚ, έχασε, αποκλείστηκε. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Πού κλαρίνο. Καζαντζίδη. Ένα-ένα έγινε, έληξε. Τι έγινε. Σε ένα διάφορο παιχνίδι, έτσι μέχρι τώρα ακούγαμε. Αδιάφορο δεν λέγαμε, χωρίς αντίκρισμα το μάτς δεν λέγαμε τόσο καιρό. Γίνεται για να γίνει. Εχθές εγώ τι είχα πει. Τι. Τα θυμάσαι. Και εσύ μου φαίνεται θερμενέα, θέλεις και εσύ μου φαίνεται. Τι μου είπες, δεν θυμάμαι. Πού να θυμηθείς, μόνο τα δικά σου λες. 6 ώρα το πρωί δεν θυμάμαι. 6 ώρα το πρωί ό,τι λέω, ό,τι... Ό,τι λέω μένει εδώ. Αμαρχίζει μικροψίδια και τέτοια το πριν. Ναι, τι, αυτό μας ενδιαφέρει. Αν κούτρα, εντάξει, θα θυμάσαι. Έτσι. Τι παιδιά. Τα λέω, ρε Στέφανε. Πες τα, βοήθαμε. Πες τα. Κοίταξε, πες τώρα εσύ του... Η γη του φουρνάρι. Ναι, να μην ξεχνιόμαστε του φαΐ. Με το φουρνάρι. Στρακυλά ένα τάλιρο, 3 λεμόνια στο δίφραγκο θα γίνουν αυτοί. Ας τα κυρά μου λέει κάτω, λέει, και μην τα ανακατεύεις, λέει, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Μην τα ζουλάς, δεν κουρνάρουν. Μάλιστα. Εγώ, κοίταξε, άμα πάω εκεί στο φούρνο, ναι. Σε μια ώρα ας βγάλει αυτός και για ψωμιά, άμα είτε στα πουλήσω, δεν θα είμαι τίποτα. Είσαι μεγάλος πολίτης, σαν το ανέκδοτο το χθεσινό. Έτσι, ας τα κλαρίνα και άκου λίγο Μπατμανίδη. Για σένα μόνο, εγώ γυρίζω το χωροχρόνο γιατί σαν σήμερα ο Αϊνστάιν διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας και μας έδωσε να γράψουμε στίχους και να βγάλουμε ψωμάκι να πουλάει ο φούρναρης. Σε φιλούμε, Χαραλάμπη μου, τσάω. Άκου. Τη θεωρία της σχετικότητας. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε και για το πρώτο μας διαλυματάκι. Γιατί είναι 6:30, ενέργεια ίσον τι, πάμε. Ας το καλά παίζει, ωραία παίζει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στο πρωινό
της 27ης του Νοέμβρη και όχι του Σεπτέμβρη, έτσι όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα είναι έξω. Είναι τώρα γατάκια τα 42 Αυγούστου. Τα 52 που είναι, και τα έτσι. Τα Instagram. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα. Πού ήμασταν και πού κατατήσαμε την Κυριακή Βερμουδίτσα. Το είδα χθες στο γήπεδο. Ας πούμε, πήγανε την Κυριακή όλοι με τα κοντομάνικα, με τα φανελάκι, γυμνή από τη μέση και πάνω και αυτά. Χτες, κουκουλίτσες, φουτεράκια, αυτό. Και πάλι καλά ήταν χθες. Δεν είχε αμάν κρύο. Νομίζω σήμερα το πρωί ήταν το. Εδώ, εκείνο το τέλειο Κυριακή βράδυ που βγήκαν τα πιπίνια στα λαδάδικα με τα μίνια και τα τέτοια και το πρωί πώ τι γυρίσανε. Εκείνα εδώ. Πάω Κάρης λοιπόν χθες στο γήπεδο τη Τούμπα, στο περιβόητο παιχνίδι. Έτσι. Μετά από 4 χρόνια, άντε πότε θα έρθει, άντε πότε θα κάνει. Εν τέλει νομίζω ότι μας δικαίωσε εδώ σε εκπομπή, διότι η προσέγγιση μας ήτο πως Στέφανε πάλι πρώτη εδώ, έτσι. Πάλι ο Πατμανίδης το πέτυχε. Πάλι λέγαμε έτσι. Εδώ ότι θα είναι εντάξει ρε παιδί μου, μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Ένα χιναράκι το πετύχαμε. Τα πετύχαμε. Λέγαμε εδώ, εκεί. Προς τα εκεί πήγαινε έτσι. Η προσέγγιση μας. Όπερ και εγέννητο. Και εγέννητο αλλά με άλλη φάση ιστορία, το παλέψανε και ίδιο μετά το μάτς. Ναι, όχι ότι ήταν σούπα μαν, έτσι δεν το λες το μάτς σούπα. Τα πάντα είχε μέσα. Τα πάντα. Και πέναλτι και κόκκινες και λάθη και αυτό. Και... έτσι. Επιγραμματικά λοιπόν το δίλεπτο εκεί πέρα περί Πάο Κάρι ποδοσφαιρικά. Ανάλυση δεν χρειάζεται πολύ, δύο λεπτάκια. Ο Πάο ξεκίνησε με Ρέι Χατσερίδη Κρέσπο το δίδυμο στόπερ. Δεξιά Κίτσιου, αριστερά Τόσκα. Δύο εξάρια βασικά. Ένα είναι εξάρι ο κύριο Βέρμπλουμ, ο Βαρύ Βέρμπλουμ κατά τα άλλα για μένα. Στο 8 έπαιζε ο Σάκοφ και στη θέση 10 ο Πέλγα. Δεξιά είχε το Λέο Ζαμπά, αριστερά τον Ελκαντουρί και μπροστά ο Βαψουμαλιάς ο Καρέλης. Ο Άρης κατέβηκε στο γήπεδο με ένα 4-3-3 κλειστό, κλειστό ίσον αμυντικό. Αμυντικό δε το 4-3-3 αναλύεται ως εξής. Δύο δίδυμο στόπερ Βέλεθ Μαυράη, δεξιά Σόζα, αριστερά Μενέντες. Η τριάδα στα χάφη ήταν Ματίγια Σιώπης Γκολάσο και το λέω κλειστό δηλαδή αμυντικό διότι ο Σιώπης ήταν στο 6 και έπαιξε με δύο χτάρια, χωρίς καθαρό 10 δηλαδή ο Άρης. Δεξιά του Σιώπη Ματίγια και αριστερά ο Γκολάσο. Μπροστά η τριάδα δεν άλλαξε, ήταν ο Ματέο Γκαρσέο Πιτσιρικάς η αποκάλυψη της Super League για μένα. Ο δεξιά ο Μπρούνο Γκάμα και Σεντερφόρο Γιουνές. Εν ολίγης θα είχαμε να λέγαμε. Απλά σου ο Άρης πήρε το κέντρο. Γενναίο rotation όπως έλεγες για τον Άρη. Ήταν... όχι, κοίταξε να σου πω το γενναίο rotation ποιο είναι. Ότι υπάρχει Μαυράη, Βέλεθ, Σόουζα. Ο Σόουζα που δεν έπαιξε. Είναι ο ένα στο rotation, ο Μαυράη ο άλλο που για μένα θα παίζουν βασική αυτή. Ναι, να ξέρει. Μα προορίζεται για να ενταχθεί και σιγά σιγά πρέπει να αποκτήσει μέσα. Να ξέρει στην Τρίπολη θα παίξει δεξί μπακ ο Κωνσταντινίδη. Ή αριστερό, μάλλον αριστερά θα παίξει του δεξιά του Τζανακάκη αριστερά ο Κωνσταντινίδη. Ο Γκολάσο δεν θα παίξει με την Τρίπολη. Mm. Έτσι θα παίξει ο Μαυράη σίγουρα. Ο Μαυράη λέει ο Μπάσα σίγουρα. Έκανε δηλαδή, θα έχει 5-6 αλλαγές πάλι στην Τρίπολη με νέα ονόματα. Άρα, rotation θα κάνει στην Τρίπολη σου, εσύ. Εντάξει, δεν έβαλε. Έχει πάγκο. Έχει πάγκο, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Αλλά επειδή λέγαμε χθες ότι θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, νομίζω περισσότερες διαφοροποιήσεις είχε ο Πάουκ στο σχήμα του. Είχε. Αλλά αναγκάστηκε να βάλει και μετά Μπίσεσβαρ, να βάλει Πρίγιοβιτς, εκεί το χάλασε. Έβαλε και Μάτος. Ναι. Εκεί το Λουτσέσκου το έκανε. Το έκανε δηλαδή, έδειξε ότι πήγε να το παλέψει. Είχε για τους τραυματισμούς. Ναι. Κάποιος έπρεπε να βάλει. Δεν το σχεδίαζε. Δεν πήγε να το, γιατί ακούστηκε από την κερκίδα γκρίνια. Γι' αυτό πήγε να. Κακός το έκανε. Ναι. Έβαλε και Πρίγιοβιτς και τέτοια. Ποιο να βάζει, τον Ακμπόμ. Να βάζει κάτι άλλο τώρα για ένα τέταρτο να χτυπήσει αυτό ο Πρίγιοβιτς. Στο τέλος έπρεπε να το βάλει, ναι, όντως. Χαμένοι και οι δύο. Αλλά είχε και δύο αναγκαστικές, έτσι λέγει. Μέχρι και ο Χατσερίδη. Ζαλίστηκε. Καλά, ζαλίστηκε ότι ζαλίστηκε. Ευτυχώς ζαλίστηκε. Ζαλισμένος ήταν από την άλλη. Όταν έστειλε την μπάλα εκεί πάνω στον Κίτσιο, α πούμε στην πλάτη. Ναι, και ο Ελκαντουρί τραυματίστηκε πάλι. Όχι, στα μισά παιχνίδια πέφτει κάτω και τραυματίζεται το. Χαμένοι και οι δύο σου λέει. Ωραία, και ο Μπρούνο Γκάμα εχθές τραυματίστηκε θλάση κοιλιακών. Ένα μήνα είναι αυτό, λένε 15-20 μέρες, αλλά ένα μηνάκι θα κάνει. Αλλά έτσι κι αλλιώς τότε θα έπαιζε. Mm-hmm. Διότι έχει δύο μάτς τώρα, δύο αγωνιστικές και μετά είναι πάλι διακοπή για το. Αγώνας δρόμου λέει για να προλάβει το παιχνίδι με τον Μπάουκ στην 7η. Καλά, τώρα δεν ξέρω αγωνιστική. Τι έπαθε ο Ελκαντουρί, τι χτύπησε. Όχι για τον Μπρούνο Γκάμα. Για τον Μπρούνο Γκάμα. Όπως αποχώρησε. Α, όχι, όχι. Δύο εβδομάδες. Ένα μήνα θέλει αυτό. Ένα μήνα μπορεί να μην παίξει δηλαδή και στον Μπάουκ, α πούμε έτσι. Το... α, εκεί θα παίξει. Αν είναι όμως ανέτοιμος, ναι, αν έχει να παίξει τρεις εβδομάδες αυτό και. Να τα ξεκινήσαμε τώρα. Θα έχουμε θέση. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει. Κάποιο θα βρούμε εκεί πέρα. Εντάξει. Μάλιστα. Οπότε πώς σου φάνηκαν οι δύο ομάδες
Δεν περίμενα να δω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εσύ είσαι ευχαριστημένο από τον Άρη. Μια χαρά, πολύ καλά. Εγώ αυτό που ήθελα να πάρω ποδοσφαιρικά το πήρα να το δω. Έτσι. Δηλαδή, ποιο ήταν αυτό. Πίσω Μαυράη, Σόουζα, Βέλεθ, πώς λειτουργούν. Όλοι αυτοί είναι στόπερ και Σόζα είναι στόπερ, αλλά τον έβλεπε κατά συνθήκη δεξιμπακ. Γι' αυτό και οι σέντρες πήγαιναν πίσω στη Σύνδο που έφευγαν προς τη Σύνδο μεριά. Καμιά καλή σέντρα δεν βγήκε. Καμία. Όλες πήγανε πάνω είτε στον τερματοφύλακα. Τίποτα. Και τις αναχαιτήσαν οι αμυντικοί του Άρεος. Έτσι. Δεν αφήσανε περιθώριο. Ούτε μια κεφαλιά δεν πήρε παίχτης του ΠΑΟΚ χθες. Και γίνανε πάρα πολλά κόρνερ και πάρα πολλά γεμίσματα. Τα οποία ήταν όλα στο βρόντο. Έτσι. Στο βρόντο. Πολύ κακές εκτελέσεις ο Πέλκας. Πολύ κακές. Είναι πολύ κακές. Το πέναλτι το έκανε καλό, αλλά τα άλλα. Ο Πέλκας είναι παίκτης ψυχολογίας. Αν κάτι δεν του βγει μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή όπως δεν του βγήκε το πλασεντάκι εκεί το άνετο, γιατί πήγε να το κάνει πολύ έτσι, ας πούμε. Το έχω ρε παιδί. Εκεί άμα το έφτιαχνε το μητάκι, μπορεί να βάζει και άλλα τρία από την ψυχολογία. Ναι, ναι. Άλλα τρία θα κάνει. Μετά δεν του έβγαινε τίποτα. Πήγε να εκτελούσε όλα τα στημένα το ένα το άλλο και. Πώς τον είδε τον πανηγυρισμό του. Τι παρηγυρισμό, εντάξει. Με πέναλτι σκόρα, δεν πήγε στο κάγκελο αυτό. Ανέβηκε στα κάγκελα, τι να. Στη Τούμπα, παίζει μέσα στον κόσμο του. Παίζει κάπτεν είσαι εκείνη την εποχή. Νομίζω τον περιβραχιόν ήταν αρχηγό φόρου σε Πέλεγα. Ναι, ναι, αρχηγό ήταν χθε. Θα κάνει, θα κάνει. Απουσίαζε ο Βιερίνια. Εγώ διαπίστωσα στον Άρη όμω, γιατί δεν το άκουσα να το λέει κανένα φίλο. Υπάρχει μια γενική εφορία νομίζω στην τάξη των φίλων του. Ναι, ναι, είναι ευχαριστημένοι. Και καλά είναι. Διαπίστωσα τι λίγε φορέ που ο Πάοκ επιχείρησε να πιέσει ότι γινόταν πολλά λάθη. Υπήρχε έτσι μια τασταλία, να το πω, πώς να το πω, ας πούμε. Μια τσαπατσουλιά. Μια τσαπατσουλιά. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν πίεσε. Δεν πίεσε γιατί δεν είχε και τα τρεξίματα για να το κάνει αυτό χθες. Δεν είχε και τους παίχτες που τα μπορούσαν. Δηλαδή αν είχε τον Μαουρίτσιο, φτάσαμε τώρα εδώ να λέμε δεν έχει Μαουρίτσιο και κάτι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Οι οποίοι είναι πιο ασκούνε στο κέντρο, πιο ασφυκτική πίεση. Γινότανε πολλά και τα λάθη και τα περισσότερα από δύο γκολ, ας πούμε. Και τα γκολ προήρθαν από λάθη, είχε και, λάθη. Και των δύο ομάδων. Απλώς επιχείρησε ο Άρης να γυρίσει την πάρα λίγο προς τα πίσω εκεί με Κουέστα και Βέλεθ και αυτά. Δεν κάνεις πασούλες εκεί πέρα. Τη δίνεις την μπάλα στα εξάρια γιατί την προωθούν μπροστά. Δεν είναι τώρα. Μόνο η Μπαρσελόνα τα κάνει αυτά. Μόνο ο τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα γνωρίζει μπάλα το τόπι. Δεν είναι για να παίζεις πασούλες πίσω τώρα. Για μένα το μόνο κέρδος είναι ότι Σόζα Μαυράη, ειδικά ο Μαυράη βγήκε δηλαδή. Μ' αρέσει εμένα σας το πέρα. Αρχοντικό δίδυμο με τον Βέλεθ θα κάνει νομίζω θα παίζουν από εδώ και πέρα βασική. Με στόπερ που βλέπεις να κατεβάζει την μπάλα με στήθος και να δίνει την πρώτη πάσα με ψηλά το κεφάλι, να τον βασίζεσαι. Σαν το Χατσερίδι ένα πράγμα. Ένα πράγμα σαν το Χατσερίδι. Το ίδιο έφυγε και παλιά ο Μπρούνο Τσιρίλο, αν θυμάσαι. Χατσερίδι, όπως είπε και ένας φίλος, ότι θύμισε το παιχνίδι που έκανε χθες. Σαν να βλέπεις, λέει, ψημί 11 η ώρα το πρωί. Έτσι, ας πούμε, ναι. Κυριακή, μπαμ, μπούμ. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο Χατσερίδι, να σου πω τώρα. Φαίνεται αργή η ομάδα του ΠΑΟΚ, διότι και στα χαφ ήταν ένας Βέρμπλουμ και ένας Σάκο που είναι αργή. Γι' αυτό φαίνονταν και η γύμνια του Χατσερίδη. Λες τώρα είναι όλη αργή η τριάδα εκεί, τα εξαρροστόπερα που λέμε εμείς. Όλος ο άξονας ναι, που λέτε εσείς οι ποδοσφαιρικοί. Έτσι, γι' αυτό φαινόταν εκεί ο Χατσερίδη χάλια μέσα στα χάλια όλα αυτά. Αλλά άμα ήταν λίγο πιο γρήγορα, άμα είχε ένα Μαουρίτσιο που ξέρει μπάλα, δεν θα φαινόταν τόσο χάλια ο Χατσερίδη. Θα την έδινε την μπάλα στον Μαουρίτσιο. Μπα, έχουν παίξει μαζί. Πάτε, δείχνει προβληματικό από την αρχή τη. Έχει θέμα, ναι, ρε, εντάξει. Και είναι κιόλα το εύρο τη μεταγραφή και το ποσό το οποίο ξενίζει. Αυτή η αντιστοιχία που υπάρχει. Δηλαδή, χθε ο Πάοκ είχε τρει ποδοσφαιριστέ, των οποίων η αξία και τα συμβόλαια κιόλα. Δηλαδή, βάλε Χατσερίδη Βέρμπουλ που είναι πάνω του εκατομμυρίου. Έτσι ακριβώ είναι. Και βάλε και το Ζαμπά μέσα, ο οποίο αποκτήθηκε με πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρήματα και δεν έχουν αποδώσει ακόμη. Βέβαια τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα. Μα ναι, δεν μπορείς να. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί ο Χατσερίδη τον είχαμε δει με την Δυναμό και την ΑΕΚ που έπαιζε πέρσι. Που έχασε ο άλλος πάνω στη γραμμή της ΑΕΚ, πώς το λέγανε, ο Μασούντ, την πρόκριση. Μασούντ, ναι. Έπαιζε ο Χατσερίδη, μεγάλο χάλι. Και έλεγαμε, ας πούμε, στο καφενείο και έλεγα. Που όπου ευτυχώς λέει δεν το φορτωθήκαμε. Και να που το χρόνο τον πήρε πιο μεγάλο. Λοιπόν, λέγανε πώς έλεγε, αλλά λέγανε στα καφενεία ποιον μπράβο. Δεν θέλετε να σας φέρει με τον Χατσερίδη. Και λοιπόν, ο Πάκ Θεσσαλονίκη. Αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι τον πήρε ο πρόεδρος με δικά του λεφτά. Δεν μπορείς τώρα να πεις. Είναι και άλλη φάση. Δεν είναι διαχειριστής ο Σαβίδης. Είναι μεγαλομέτοχος και μένει τα δικά του λεφτά σκορπάει. Οπότε δεν μπορείς να το πεις, κύριε μου, γιατί έτσι γουστάρω και τον έφερα. Εγώ τον πλήρωσα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Από ό,τι φαίνεται δεν πολύ αποδίδει και γενικότερα συγκεντρώνει. Πλέον έχει γίνει μάλλον το μαύρο πανί στην κερκίδα. Γιατί αρέσει και την κερκίδα, βέβαια. Πάντα να βρίσκει κάποιον ποδοσφαιριστή που θα φορτώσει τις δυσάρεστες συνέπειες. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα. Τι, δεν είναι ότι πάει ο ΠΑΟΚ για πρωταθλητισμό, πάει στην Ευρώπη να περάσει την επόμενη φάση που πιστεύω θα περάσει.
Αλλά είναι το θέμα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Πρέπει να περιμένουμε χειμώνα πλέον. Τώρα. Πάλι θα πάρει. Ναι, δεν είναι. Center back. Άμα ήταν Ιούλιο, τα βλέπαμε όλα αυτά. Διορθωνόταν. Μπαμ, μπαμ. Υπάρχουν λεφτά στο ΠΑΟΚ. Δεν έχει θέμα. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί να πεις ότι τίθεται και το θέμα της προσαρμογής. Μπορείς μετά από 4-5 μήνες να. Τι προσαρμογή. Τώρα, άμα παίχτης το έχει το τόπι, δεν έχει προσαρμογή. Πώς δεν έχει, εντάξει. Okay. Κάτσε εντάξει τώρα, άμα βάλεις το Αμβούργο, έπαιζε άλλο ο Μαυράη ο Αλβανός, ο Μέλμπερκ της Αλβανίας. Παρασκευή ήρθε αεροδρόμιο, Δευτέρα πάτησε προπόνηση, Πέμπτη έπαιξε. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, έφτιανε για προετοιμασία. Αυτοί οι παίχτες εκεί πέρα δεν είναι επαγγελματίες. Μπορεί πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι άλλοι παίχτες δυσκολεύονται παραπάνω να προσαρμοστούν. Άλλοι λιγότερο. Ο Χατσερίδη είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν όλα τα χρόνια νομίζω στην Ουκρανία. Πώς αγωνιζόταν σε τέτοιο επίπεδο συνέχεια, ρε σειρά. Εκεί στη χώρα του, ας πούμε. Είναι κάποιοι παίκτες που τους πάει μόνο. Λες, δεν ξέρει τη γλώσσα, δεν έχει επαφές, δεν αισθάνεται άνετα. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Πλάκα, ποιο είναι το βιογραφικό, ότι ήταν κάθε χρόνο Ευρώπη παίζανε. Κάθε χρόνο και Champions League και τέτοια, δηλαδή αυτό που λέμε παραστάσεις. Ναι. Και εθνική Ουκρανία και Euro και παγκόσμιο. Δεν θυμάμαι να έχει πάει η εθνική Ουκρανία. Και εγώ ξέρω. Μπορεί να έχει πάει, αλλά δεν το θυμάμαι. Ουκρανία, όλοι θυμόμαστε για Σεφτσέγκο τώρα. Ναι, με Σεφτσέγκο προπονητή κιόλας πρέπει να έχει παίξει. Έτσι τον γνωρίσαμε, ας πούμε, σε πιο μικρή ηλικία το Χατζήρι. Παρ' όλα αυτά τώρα συγκεντρώνει έτσι, ας πούμε, τη δυσαρέσκεια της κερκίδας. Έπεσε χθες και σε ένα πολύ τραγικό λάθος. Το διώξε την μπάλα πάνω στην πλάτη του Κίτσιου. Κίτσιου και ο Κίτσιου δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και τα έκανε λίγο μαντάρα νομίζω. Εντάξει. Με τις επεμβάσεις του που μετά στο χατάκλιν, ιδίως στο δεύτερο που πήρε την κόκκινη, ήταν. Εντάξει, ήταν πολύ πρεσαρισμένος. Πρεσαρισμένος, αλλά δεν πάει να κάνεις τώρα τάκλιν. Το έκανες, τι να κάνεις. Εκεί πάνω στη γραμμή. Το έκανες. Σχεδόν στις καθυστερήσεις. Άστο να πάει, ρε παιδί. Ενώ έχεις και κίτρινη κάρτα. Εντάξει, ναι, μεν πρεσαρισμένος, αλλά νομίζω. Εγώ περίμενα ότι ο Σιώπης θα φάει και τη δεύτερη σε εμάς. Λέω θα τη βγάλει, λέω. Δεν την έβγαλε. Μια χαρά ήταν ο Σιώπης. Κρατήθηκε ο Σιώπης. Λέω τώρα θα την. Του περιμένει το τσάφο διαιτητής ο Σιδηρόπουλος. Όχι, γιατί, γιατί να του την έβγαζε. Τον είδες, ας πούμε, ότι είχε τέτοια διάθεση. Γιατί να μην έχει. Εγώ δεν τον είδα να έχει διάθεση να βγάζει κάρτες. Να σου έρθει μια διάθεση έτσι. Δεν τον είδα όμως, γι' αυτό σου λέω. Φαίνεται αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Κάτι για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Τι έγινε, γιούχαρε το παού. Δεν ξέρω, μια πολύ ψυχραιμή και κατατοπιστική τοποθέτηση από τον φίλο ακροατή. Ποδοσφαιρική τοποθέτηση μπορεί να πω. Καλά, αυτό αν δεν είναι τραζίσο αυτό. Αυτό, box το box ήταν αυτό. 2-31-0-2-87, μήπως τώρα Φωτιάδης. Δεν κατάλαβα, όχι, δεν άμα θα Φωτιάδης θα χτυπούσει κουδούνι, ρε. Ρεσεψιόν κουδούνι. Θα πρέπει να κρούσει πλέον τον κόνδωνα του κινδύνου ο Φωτιάδης για τον ακούσουν εκεί μέσα στα κέντρο των αποφάσεων. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Τι μάρκα μου σχάρη ήταν αυτό που έγινε, Μπούγκρ, Σαρολέβιτς. Σαρολέ. Γαλλικό Σαρολέ. Λιμουζίν. Λιμουζίν, ένα μπράβο. Λιμουζίν. Καλά το είπα, είδες. Μόσχος. Τι έγινε, συνήλθαμε. Καλά είμαστε, μπορεί να συμπλώθηκε, περπατάω. Κάνα προσούτο δεν έχεις εκεί. Τι μπραντς, άμα δεν μας. Θα τη βρούμε, μάλιστα. Φύγε το χάδιο, γιατί τη Δευτέρα θα την κάνω όπως θα κάνω, να πούμε τώρα. Θα κάνω καφενία εκεί πέρα να δω τα λίγο ορθώσω. Μάλιστα, δηλαδή βιώνουμε τις τελευταίες μέρες του καφενέ πλέον. Γιατί δεν πλερώ και χθες, έφυγα κούτρα. Μάλωσες. Ωραίο αυτό να μαλώνεις έτσι, να νευριάζεις και τα λοιπά, θα χαλάσει η υγεία μας και τον άντα. Άρα δηλαδή την Κυριακή πάω Ολυμπιακός. Θα το δούμε εδώ πάνω πάλι. Πάνω, θα το δεις ή θα μαλώσει πάλι στο ημίχρονο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μάλιστα. Θα δούμε. Μάλιστα. Τι έχει το μπραντ σήμερα, θα βρούμε, θα κάνουμε κάτι. Πάλι, ξαναζεσταμένο. Σούπα, ξαναζεσταμένο. Λιμουζίν μοσχάρια από το προηγούμενο. Λιμουζίν. Σαρολέ και λιμουζίν, τα καλύτερα. Είναι μάρκες μοσχαριών. Λιμουζίν. Ναι, λιμουζίν. Σαρολέ και λιμουζίν. Τα ξέρει, ναι. Τα βίτς είναι τα πολωνέζικα. Μπράβο. Ποια τα. Βίτς. Βίτς. Ναι. Βίτς, μάλιστα. Για σέρβικα θα τα έκανα. Επειδή τελειώνουν σε ίτς. Να πούμε για κανένα έρθιμο. Μάλιστα. Κάτσε, αυτά τώρα τι είναι. Θα σου πω τώρα. Με ενδιαφέρουν. Έχεις δει ντοκιμαντέρ Farms, ξέρω εγώ. Είναι κάτι γελάδι, μοσχάρια, ας πούμε, που είναι, βλέπεις κάτι 500 κιλά γαϊδούρια που τα έχουν. Γαϊδούρια, εντάξει. Μοσχάρια γαϊδούρια. Μοσχάρια γαϊδούρια που είναι σε
στη σειρά μόνο τρώνε, ρε παιδί, ναι, που ναι, για ναι. πάχυση δεν βγάζουν γάλα αυτά. Τα έχουν μόνο για κρέας. Είναι μόνο δύο ποικιλίες. Ναι. Σαρολέ και λιμουζίν. Σαρολέ και λιμουζίν, ναι. Καταγωγής. Γαλλία. Γαλλία, ναι. Ολλανδία. Το λιμουζίν και βασικά το και τα δύο είναι γαλλικά. Ναι, φαντάζομαι και από την ονομασία μάλιστα. Και τα πιτς τι είναι. Τα πιτς είναι πολωνικά. Πολωνικά και προορίζονται για. Πάλι για φαΐ. Πάλι για φαΐ. Όλα αυτά είναι για κρέας. Αυτά είναι μόνο κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που έχουμε στα χωριά μας δηλαδή και τέτοια είναι. Τα δικά μας είναι all around. All around. Multi-role. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπεις τα δικά μας τα κρέατα που λένε είναι σκληρά, δεν τρώγονται. Ναι. Δεν είναι ότι το θέμα ότι είναι σκληρά. Είναι το θέμα ότι είναι ελευθέρας βοσκής, ναι. Και, και στο βουνό όλη τη μέρα περπατάνε. Δηλαδή γυμνάζονται, γι' αυτό σκληρά είναι το κρέας τους. Νομίζω ναι, σε όλα τα ζωντανά. Μπράβο. Δηλαδή όταν λέμε και κότα, ας πούμε, λανιάρα να φας, δεν θα είναι αυτό το... Κόκορας εκεί ο σκληρός. Ναι, 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 σκληρός ο κόκορας. Τα πάντα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Βάιος από Βέλγιο παίρνω. Α, καλημέρα σας. Βέλγιο. Βέλγιο. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, από το Γιάνκ, εκεί που έπαιζε ο Καρέλης. Αχα, το Γιάνκ. Μάλιστα, Γιάνκ. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, πείτε μας. Λοιπόν, Παουξής είμαι. Ναι. Χθες είδα τον αγώνα, ο Πάου να παίζει με τη ρεζέρβα. Ναι. Και να βλέπω να έρχεται ο Άρης με την πρώτη ομάδα. Ναι. Κανονικά. Ναι. Λοιπόν. Να μην λένε πολλά οι Αριανοί. Ναι. Πήγα από το 60 και μετά ο ΠΑΟΚ με 10 άτομα. Ναι. Και ο Άρης ούτε να κουμπάει μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί να προβληματίζονται που ήρθαμε την πρώτη ομάδα. Ναι. Και με 10 δεν παίξαν μπάλα. Κόντρα 10 δεν παίξαν μπάλα. Ναι. Εμείς δεν στεναχωριόμαστε. Ναι. Έχουμε περάσει πολλά. Η ομάδα είναι λίγο κουρασμένη, φαίνεται. Mm. Ένα μήνα τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει, θα επανέλθει. Εκεί από τον Γκένκ πώς τον είδες τον Καρέλη, τον έβλεπες εκείνη την ομάδα, πώς σου φάνηκε? Ναι, τον έβλεπα κάθε εβδομάδα, πηγαίναμε, τον βλέπαμε. Ναι, καλός ήταν εκεί. Ο Καρέλης ήταν πολύ παιχταράς. Τον αγαπούσαν όλοι και ακόμα τον αγαπάν. Εκεί καλός είναι, θα στρώσει. Συγχωρέθηκαν πολύ που έφυγε. Αυτά. Ποια είναι τα βασικά του δηλαδή χαρακτηριστικά, ποιο είναι το φόρτε, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ που δεν έχει δει από τον Καρέλη? Ο Καρέλης είναι πολύ καλός να κρατάει την μπάλα. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα ο Πρίοβιτς που, εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει να βάζει γκολ. Ναι, είναι striker. Το πρόβλημα του Πρίοβιτς είναι όμως ότι δεν μπορεί να κρατάει μπάλα. Ναι. 2 μέτρα άνθρωπος δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Δύο μέτρα είναι λίγο δύσκολο να την κρατήσει. Ταχύτητα, δε. Ναι, δεν είναι ο τεχνίτης. Ολόκληρο βουνό δεν μπορεί να κρατάει μια μπάλα. Εγώ μοιάζω επιστικό σήμερα, center for. Mm-hmm. Ξέρω εγώ. Κρατούσε την μπάλα. Καρέλης αυτό ξέρει να κάνει. Μάλιστα. Ξέρει να κάνει αυτό. Mm-hmm. Τρέχει πολύ, έχει πολλά τρεχάματα εκεί πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και το goal του έχει. Το έχει, ναι, δεν έχει φανεί μέχρι στιγμή. Ίσως είναι ακόμα επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, θέλει παιχνίδια. Ίσως να θέλει. Εντάξει, να θέλει. Είναι νωρίς ακόμα. Μάλιστα. Εντάξει, θα βοηθήσει την ομάδα. Τι καιρό έχει εκεί στο Γκένκ? Μια χαρά και ναι. Εδώ έχουμε εμείς. Εδώ έχουμε 20 βαθμοί. Πλάκα κάνεις. 20 βαθμοί έχουμε εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Είναι μια χαρά. Εδώ έχουμε 11. 12. Η Βρυξέλλες πόσο μακριά είναι από εκεί? Βρυξέλλες είναι κάνα 90 χιλιόμετρα. Κοντάει. Δεν μου λες, Έλληνες έχει άλλους εκεί να κλείσουμε κανένα live? Να έρθουμε να παίξουμε. Πώς δεν έχει, πολλούς Έλληνες. Το Γιάνκ έχει πολλούς Έλληνες. Έχουμε και παουξίδικο καφενείο εδώ πέρα. Εκεί θα. Α, μάλιστα, ωραία. Τον Βανάκη και τον Φωτιάδη, όλοι εκεί. Έτσι. Εκεί θα μας κλείσεις ένα live να έρθουμε να παίξουμε μουσική. Θα μας κλείσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Επίσης, γεια σας, αγόρι. Τσάω, τσάω. Στο Γκένκ δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ήδη international εκπομπή έχει κάνει. Βέλγιο να. 6 και 53 έχουμε τώρα, δηλαδή και είναι 5 και 53. Πω, άνθρωπο αυτό. Για να βγει τον πόνο του αυτό. Στον πόνο του κανονικά από την πόλη την Ευρώπη. Τι καφενείο να έχουν εκεί στο Γκένκ? Ω, καλά θα είναι, τίποτα ξεχασμένη ανθρακορίχη. Εκεί να δει την Καζατζίδη. Εκεί την Μπράντζα. Εκεί πα Αντζούγια πρωί-πρωί. Κανονικά. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Τα πάντα για το ποδόσφαιρο εδώ στο λόγο επειδή και φυσικά για τα μοσχάρια επίσης ενημέρωση. Αυτά πηγαίνουν μαζί νομίζω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να απομονώσουμε. Τι να σε τι μπορούμε να εστιάσουμε από το χθεσινό παιχνίδι? Τι σου έκανε εντύπωση, τι είδες, τι σ' άρεσε, τι δεν σ' άρεσε? Κοίταξε, εμένα την τελική ιστορία ήταν ότι ζημιώθηκαν και οι δύο ομάδες, έτσι. Ζημιώθηκαν τώρα.
Είχαμε πέρα ένα τραυματισμό, ο Καντουρί, ο πιο Μπρούνο Γκάμα. Δεν του βλέπω πολύ στεναχωρημένου πάλι του Παοξίδη για το τραυματισμό. Ειδικά για τον Καντουρί, πιο καλά. Να σου πω παιχτικά, θα ανοίξει κανένα παιδί τίποτα βέβαια, δεν του συζητάμε αυτό. Όσον αφορά κάτι που εντάξει, δεν έχει υποθεί, κάποιοι μπορεί να το σκέφτονται πιο μπαλαδόφατσες, είναι με το θέμα του Άρντα. Γιατί από τη στιγμή που ήξερε ότι ήταν τέτοιο χαράκτηρα. Πήγε, έδωσε στον άλλον τρελό. Άλλο τρελό είναι, αν θυμάσαι, ο Ενρίκε. Ο άλλο ο Μπουκαδόρο. Ναι. Τι τον έδωσε, δεν τον κράτησε, και άσε τον Άρντα εκεί πέρα, αφού λε δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο. Μην τον δίνει, κράτα τον και θα ήσουν άνετο τώρα. Για τον Άρντα, ο οποίο χθε ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου, δεν απάντησε. Έκανε το παγόνι, αβαβά το έκανε. Δεν έκανε το παγόνι, έκανε. Εντάξει, δεν ήθελε τώρα να αναπτύξει. Νομίζω, εντάξει, όλοι ξέρουν τι παίχτηκε, αλλά δεν χρειάζεται να πει. Το όλοι, και το όλοι ξέρουν, εντάξει, όλα είναι. Έχω ένα ξάδρεφο μέσα που μου είπε. Όχι, γιατί, εγώ είμαι του Λουτσέσκου εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζονται κιόλα να καλά πει κάνει, να αναλύσει, αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν πολύ ενοχλημένο. Οπότε αυτό δείχνει ότι ενδεχομένω ο Άρντα να αντιμετωπίσει και πρόβλημα όσον αφορά την. Έχει θέμα ο Άρντα, να ξέρει. Έχει θέμα, εντάξει, τώρα είναι και θέμα διαχείρισης τώρα στις μεγάλες ομάδες. Οφείλεις να κάποιους παίκτες να τους προσεγγίζεις και λίγο διαφορετικά. Τους προσεγγίζεις, αλλά όχι, δεν είναι. Μα από όπου ξενυχτάει το παιδί, τι να κάνουμε. Εγώ τον έχω δει με συνέχεια το παιδί. Ναι. Τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το πρόβλημα, νομίζω. Ρεσί, δεν μπορεί να είναι παιχταράς, μπορεί να κάνεις, αλλά δεν θέλει ο Λουτσέσκου, θέλει τα υποδητήρια να κρατήσει. Δεν μπορεί να το βάλει βασικό. Και ο παίκτης που έλεγα, θα σου πει, είμαι μικρός. Γιατί να μην βγαίνω κι εγώ και να παίρνω βασικός. Τόσα χρόνια αυτό έκανα. Πώς λέμε, εμείς φτάσαμε σε μια ηλικία, φτάνει, βγήκαμε. Και ο Πέλκας βγήκε, βγήκε. Και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ βγήκανε. Πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Βγήκανε, βγήκανε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Στεφανάκη. Αυγερινός. Έλα ρε, με βρήκες. Εγώ αυγερινός. Θα μιλήσουμε για μπαλά. Έλα ρε, με βρήκες ρε. Έμαθα ότι με ψάχνεις, το ξέρω ρε. Ναι, ρε, σε έψαχνα ρε. Μου είπε ο δικός σου ρε φίλε. Και λέω, πού είναι αυτό. Έλα ρε, σκύλι. Έλα μιλήσουμε για μπάλα τώρα. Μαθαίνω, επιστρέφει ο μεγάλος, έτσι. Πήγαινα για δουλειά. Τώρα ξύπνησα να πάω για δουλειά. Λέω, για να κάτσω να τα ψάξω να δω τι ώρα είναι αυτό. Τσακ. Θα πει εκεί στον προϊστάμενο ναι, να σε βάλει την ώρα του Χατζηνικολάου να του πάρει όλη την αγριαματικότητα. Ναι, νιώθω ρίγος τώρα που σ' ακούω, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε. Έλα, εδώ έχει γούσταρα τώρα. Κούτρι λοιπόν, σκέτσι να πούμε, τρελάνε. Είδα χτες το παιχνίδι σας εκεί, τον τέρπι. Ναι. Επειδή σκαμπάει από μπάλα, γι' αυτό ρε παιδί μου, λέω, πού είναι αυτό, θα με βρει. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Κοίταξε, εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι κάνει επιθετικό φάουλ στο Σιώπιο, τέτοιο να πούμε. Δεν λέω γι' αυτό. Και καλά. Όχι, ρε, πέναλτι είναι. Μέσα ήταν, ρε, για μένα πέναλτι είναι. Το δίνει. Γιατί εκεί ο άλλο ο τέτοιο πήγε να το ισοφαρίσει με εκείνο το έμεσο που δεν υπήρχε πουθενά. Ναι, ούτε αυτό υπήρχε. Εντάξει, ο πέναλτι ήταν, ρε φιλε. Γιατί αυτός είναι, ξέρεις, Παοξής Φόλα, έτσι. Σιδηρόπουλος, ναι. Δεν τον θέλει κανένας ασθενά. Ναι. Το έπαιξε, εντάξει, μια χαρά το έπαιξε χθες. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως δεν το είδα αυτό, το είδα σε φάσεις, δεν πρόλαβα να το δω. Ναι. Και μετά είδα το άλλο που πήγε να το ισοφαρίσει με το έμεσο φάουλ και λέω, τι κάνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, για θέλεις, ένα αριστερό, θέλεις ένα αριστερό. Πες πράγμα, κάτω τώρα. Λοιπόν, για να πω τους φίλους του Λίμπρου, μιλάτε αποκλειστικότητα με Ολυμπιακό κάτω στην Αθήνα που είναι έσωθεν και ξέρει τα πάντα. Δώσ' τους, δώσ' ενημέρωση. Και όχι μόνο Ολυμπιακά, Καμίνια, Αθήνα. Καμίνια. Πες τους τώρα τι γίνεται λοιπόν, εκεί πέρα με κούτρι και τέτοια. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Την Κυριακή. Ναι. Από στα παιδιά εδώ πέρα δεν είμαι ούτε λαζόνα στα τίποτα. Όχι, τρίπα, ξέρω. Στο λέω. Θυμήσου το. Ναι, εγώ τα πάντα γράφω αυτά που έχει πει ω τώρα. Βγαίνουν όλα. Θυμήσου το. Ναι. Ο Λουτσέσκου ήδη θα έρθει χεσμένος. Θα δεις πως έλα σε παρακαλώ λίγο πρωί-πρωί. Μην τα λες εντάξει. Έχουμε ένα επίπεδο. Ναι, εντάξει. Είναι η ώρα, ακούν παιδιά. Εντάξει, οκ. Δεν είμαστε. Μπερδεύεις τις ώρες, ακόμα. Είπα και στο φίλο σου μια μεταγραφή που πήγε να πάρει ο Γαρυπίδης. Δεν ξέρω αν το έμαθες. Πες μου. Τον Κονέ πήγε να πάρει. Όχι, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Ναι, πήγε να τον πάρει και δεν τον έψινε με τίποτα. Δεν τον θέλω εγώ καθόλου αυτόν, άκουσα και δεν τον θέλω. Γιατί ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, μεγάλο παλτό. Το Κονέ, εντάξει. Όχι ρε, τον Παναγί το Κονέ, όχι μακριά, δεν θέλω. Είναι και τσογλάνιο. Δεν θέλω να τον βλέπω. Λοιπόν, δεύτερη το παρατήρηση. Όχι, έτοιμος. Με τη γλώσσα θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ναι, θα σε παρακαλέσω. Γιατί μπορεί να έρθουν και τα προστήματα και τα τέτοια. Sorry. Λίγο να προσέχουμε τη γλώσσα τον πειρά. Φίλε, ο Κούτρης λίγο μας έχει μετά τον τραυματισμό. Έλα τρίτη, γιατί λες Κούτρης, ξέρεις. Κούτρης.
Ρε εσύ γράφεις στα Instagram, επανέρχεται ο μπαμπάς σας και τέτοια τώρα λέει. Ε? Ποιος το λέει αυτό? Στα Instagram του τα έχεις δει? Όχι. Ναι, μήπως με τον παίξει τίποτα ρε παιδί μου. Γι' αυτό. Όχι, μα είναι ο άλλος ο πιτσιρικάς. Τσινίκας δεν βγαίνει από εκεί. Τη φανέλα την πήρε σπίτι. Πασεραϊκάρα γι' αυτό. Ναι, ρε. Πασεραϊκάρα. Ποιον μου θυμίζει? Ποιον μου θυμίζει ο Τσινίκας? Ποιον? Το Χολέμπας. Μπράβο. Μέσα είσαι. Το Χολέμπας όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός ήταν αριστερό χαφ. Μπράβο. Και τον είχε πάρει από το Μόναχο το 1860 και τον έβαλε ο Βαλβέρδη αριστερό μπακ. Του λέγανε να πάρει τον. Πώς το λένε αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ, τον αριστερό. Γιανουλή. Που έπαιζε στη Γερμανία. Α, το τέτοιο να λες. Τον Σταφυλίδη, μακριά ρε φίλε. Όχι ρε, ποιο Σταφυλίδη ρε. Για αυτό παίζει Γερμανία ρε. Όχι ρε, που πήγε στην Τουρκία τώρα, που έπαιζε. Πες τον ρε, που τσαμπουκαλεύεται συνέχεια. Τζαβέλας. Τζαβέλας. Όχι ρε, μακριά ρε. Και έλεγε τότε ήταν στη Γερμανία, στη Σουτκάρδη. Ναι. Και έλεγε ο Βαλεβέρδε, όχι, δεν θέλω αυτό. Αυτό είναι λίγο καλύτερος που έχω. Ναι. Ναι. Δεν μου λες τι λαχείο τράβηξες με τον Μαυρούκο τον Καμαρά. Τι λαχείο είναι αλλά αυτό. Αλλά αυτός, περίμενε, ξέρεις ποιον μου θυμίζει. Τον Εσχέν, ναι, που έπαιζε στη Λιόν. Μπράβο. Έτσι, το παιδί έχει ταχύτητα. Έχει πάρει ένα παιχταρά το Γκιγκέρμε. Ναι. Και δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό. Έτσι, τον πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά, αυτό ναι, τι παίζει με αυτόν. Αλλά πού να παίξει τώρα. Πού να βγει αυτός ρε φίλε, πες μου εσύ, αυτός εδώ πέρα τον παίρνεις έτσι όπως είναι, ναι, τον πας στη Μάντσεστερ και πετάς τον Μπογκμπά στο Μπάστι. Το διώχνεις κατευθείαν. Τι λαχείο είναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε και δύο γραμμούλες ακόμα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυγερινούλης, θα σε ακούω. Έχω και τραγούδι για Αυγερινό. Στεφανάκη, δεν ξέρω τώρα πότε θα σε ξανακούσω ρε φίλε, πολύ χάρηκα που ρε σε ακούω. Ρεσί, μπορεί... ναι, άμα δεν ακούς τον Μπορεί, άκουγε επανάληψη από το Λίμπερο, από το Facebook, έχει επαναλήψει το μεσημέρι, τις βάζουμε. Στο YouTube μπαίνουν οι εκπομπές. Θα σε ακούσω, σε θέλω πιο δυναμικό. Καλά, εντάξει. Πίναζε τη φωνή σου. Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Άντε, αγόρι μου. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μας περίμενε. Καλώς τον, καλώς τον. 7 η ώρα είναι. Σας βάλω να πάρετε μετά. Πού είσαι? Το χάσαμε. Έλα, σ' ακούμε ρε. Έλα. Λοιπόν, το ματάκι τι ήταν, χ, δεν ήταν, όπως το είπα. Έτσι, μέσα είσαι. Έτσι. Στο χ μια χαρά ήταν. Για τον ΠΑΟΚ, που έτυχε στο με τον Άρη, ο λόγος τι χάνουμε ενέργεια χωρίς λόγο. Χάνουμε και το σήμα μαζί με την ενέργεια. Έλα. Χάνουμε λέω και το σήμα μαζί με την ενέργεια. Γιατί ρε παιδιά χάνετε, δεν είναι και εντάξει τώρα καλά που είμαστε. Εντάξει είσαι εκεί τώρα, κάνεις κάτι δώσε. Πες το. Λοιπόν, ο Ελκαντουρίς ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό φίλε, γιατί ήταν χθες καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ όσο έπαιξε για μένα. Με δεν έχει, προβληματίζονται μόνο αν προλάβει αυτό το μάτς στο ντέρμπι. Ο Μπρούνο Γκάμα σίγουρα θα είναι απώλεια για τον Άρη, δεν ξέρω αν έχει να την καταστήσει. Μεγάλη απώλεια, όχι δεν έχει. Από τον Άρη μου άρεσε μόνο ο Ματιό Γκαρσία. Πεχτούρα, πιτσιρικάς. Ναι, καλός παίκτης. Βέβαια, το ξαναείπα Στέφανε, ότι ο Άρης έχει τρομερό πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι που βάζει το γκολ, το οποίο γκολ προέρχεται από καθαρά λάθος, ας πούμε, δεν έχει νομίζω κάνει σχεδόν τελική ένα σούτ έχει κάνει στα περιστέρια. Ναι, μέχρι στο πρώτο 25 λεπτό ήταν τραγικός. Φοβισμένος. Και φοβισμένο, εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί να είναι φοβισμένο. Λέω, ας μην πάμε να αρπάξουμε κανένα τρία. Κοίταξε, όλοι οι παίχτες που παίξανε μέσα εκεί δεν είχαν ξαναδεί τούμπα, εκτός από κανένα σιώπη αν έπαιξε. Αλλά δημιουργικά δεν. Πολύ αυτό το τσουκουτσούκου λίγο να πάνε να παίξω, ας πούμε, αυτό το τσουκουτσούκου περιμένει ο Ερέρα τον Μαρτίνεθ να βγάζει 90 λεπτό. Αυτό περιμένει για να δημιουργηθεί το τσουκουτσούκου. Ο Ερέρα είναι πολύ καλός πόντης. Καλός είναι. Και μόνο που. Δεν σηκώνει την μπάλα τόσο πολύ, ας πούμε, εμένα μου αρκεί. Ούτε στην προπόνηση τη σηκώνει. Ναι. Ο Ερέρα θα μπορούσε, θα μπορούσε να παίζει πολύ άνετα στον Ονό. Σωστά. Στο ρόλο του τέτοιου. Πες του ρε. You came to me as a friend. Κανονικότατα. Το πέναλτι του Γιουνές είναι πέναλτι. Είναι. Με τεντωμένα. Κανονικότατα. Δεν γίνεται να μην γίνονται πέναλτι αυτά, γιατί ο καθένας θα πηδάει μετά για καλοσεντράρι με τα χέρια ψηλά. Κοίταξε, είναι που είναι ο Χουεμψά 2 μέτρα, έγινε 3,5 με τα χέρια ψηλά, εννοείται. Το Ουσάχοφ είχα τις αμφιβολίες γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν ήμουν σίγουρος αν κάνει γύρισμα ή όχι. Δεν είναι αίρεση, δεν το δίνεις. Δεν κάνει γύρισμα, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ στην ουσία
και βλέπετε εδώ ότι δεν έχει κανέναν, δεν θα τα αφήνει την πάσα ναι. στον φύλακα. Μπράβο, δεν ήταν πάσα καν αυτό. Ναι. Ο Γκάμα είναι που πέφτει πάνω στο μάτι για το πέναλτι. Ναι, δεν υπάρχουν πέναλτι τώρα, μην τα λέμε αυτά. Δεν υπάρχει. Αέρας είναι εκεί πέρα, έτσι. Και ο Σιώπης και ο Γκάμα, εντάξει. Καλά, ο Σιώπης ήμουν σίγουρος ότι βουτάει. Το δεύτερο πήρα, τώρα εκεί πέρα απλώς βασάνισε πολύ την μπάλα. Εκεί δεν έδωσε πάσο, ότι έπεσε πάνω στα πόδια του. Δεν δίνει. Πάει να πέσει πάνω στο πόδι του, ο μάτι το καταλαβαίνει και ναι. τραβάει και το πόδι του κιόλα. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε πρόθεση. Δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Εντάξει ήταν, μια χαρά ήταν. Έγινε. Έχασε δύο ευκαιρίες καλές ο Άρης, βέβαια. Εντάξει, τώρα. Σούτ του Σόζα. Και του Ματίγια. Και του Ματίγια. Ότι ξένοι διαιτητές βοηθάνε μόνο τα παιχνίδια, γιατί αναγκάζουν τους παίκτες να μην πάνε πάνω να διαμαρτύρονται συνεχώς. Ναι. Να πέφτουν κάτω και να τραυματίζουν, γιατί είχαν πολλά τέτοια. Δηλαδή το καθαρό ποδόσφαιρο ήταν ελάχιστο. Όντως, είχε πολλές διακοπές. Έγινε, καλημέρα. Σε φιλούμε, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Η γραμμούλα μας άμα περίμενε για ένα λεπτάκι για να κάνουμε το διαλυματάκι μας, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε και έτσι λοιπόν θα μας οδηγήσει στο να αναπαυθούμε, να πάμε στην ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή εδώ συντονισμένοι επιστρέφουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου επειδή Λίμπερο 107,4 ακούτε. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Στο παγωμένο πρωινό της 27ης του Σεπτέμβρη. Και εγώ λέω θα πει στο παγωμένο Τροντχάιμ. Όπως λέγανε πριν. Ο Σπυρόπουλος. Στο παγωμένο Τροντχάιμ. Κάπως έτσι έχουμε. Όταν μας λέει ο φίλος μας ότι στο Γκένκα έχει 20 βαθμούς Κελσίου και κάνουν ζωάρα στο Βέλγιο. Γκένκι σε λέει. Εμείς εδώ. Να ήρθε ο Καρέλης και μας έφερε τα κρύα. Έτσι πάθαμε εδώ πέρα. Σημαίες ψωμιάδη στη δεύτερη μας ώρα συντροφιά. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκετε και επικοινωνείτε και στέλνετε και τα μηνυματάκια σας και τις φωτογραφιούλες σας και τα πάντα. Στείλτε μπάμπι λόγω επειδή στείλτε. Τα πάντα που μπορείτε να διακρίνετε. Χθες εκτός από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είχαμε άλλες τρεις αναμετρήσεις για το κύπελλο Ελλάδος. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ και του Άρη, αίτητος Πατών Εργοτέλης 1-1 και ο Σούλης Παπαδόπουλος που είπε ότι θέλω να προκριθεί ο αίτητος. Ο αίτητος. Και ο Άρης. Ναι. Την επόμενη αγωνιστική. Ποιοι παίζουν, κάτσε να δούμε. Η επόμενη αγωνιστική του κυπέλου Σπάτα, είναι. Σπάτα, Άρης. Δεν ξέρω πότε είναι, κάτσε να το δούμε εδώ. Στις 31 έχει ματσάκια. 31 του μηνού. Του Οκτώβρη. Στις 2 θα έχει τα εξαναβολής. Στις 2 και στις 3 δεκάτου θα παίξει ο Πανετολικός με τον Παναθηναϊκό, η Θύελλα Καμαρίου με τον Ηρακλή και ο Πανιώνιος με την Λάρισα. Η ΑΕΚ τώρα δεν ξέρω πότε θα παίξει το παιχνίδι που έχει. Το παιχνίδι που χρωστά, γιατί είναι 2 και 3 μάλλον θα έχει και παιχνίδια. Είναι η επόμενη εβδομάδα. Έχει Ευρώπη. Έχει Ευρώπη. Οπότε έχει Ευρώπη. Δεν θα μπορέσει να παίξει και θα πάει πολύ αυτό το. Δεν θα παίξει κιόλα. Το παιχνίδι Εργοτέλης στις 31 δεκάτου έχουμε Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Και ο Άρης θα υποδεχθεί τον Σούλη Παπαδόπουλο στο Χαριλάδο, το χειροκροτήσει. Το δώσε ένα χι τον Σπάντο, λέει. Το δώσε ένα χιναράκι να περάσει. Ένα χι θα πάνε στους δύο και μετά τελευταία αγωνιστική θα παίξει ο αίτητος με τον Μπάουκ στο γήπεδο του. Θα παίξει, θα πάρει ένα ανάσο. Ναι, θα πάρει ένα ανάσο. Πέντε πόλεις πέρασε. Θα αποκλείσει τον Μπάουκ. Ο Μπάουκ έχει ξαναποκλειστεί στη φάση των ομίλων. Πριν από 4-5 χρόνια με Άγγελο Αναστασιάδη προπονητή κανονικότατα. Άσε μετά ότι στο Κύπρο, ούτε Κύπρο θέλω να δω χωρί Μπάουκ μέσα. Εγώ περιμένω τώρα εκεί στα προκλήσει. Τελικά, τελικά. Να γίνει ιστορία. Στα άλλα παιχνίδια τη χθεσινή αγωνιστική ημέρα, η Νίκη Βόλου ιτήθηκε από την Κέρκυρα με 1-0 και η Ξάνθη με τον Όφη σε ένα πάρα πολύ ωραίο 0-0 το μεσημεράκι. Σήμερα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις στις 4.30 δύο παιχνίδια του Ηροδότου με τον Απόλλων Πόντου. Ο Άρης Αβάτου παίζει με την Παναχαϊκή και σε 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Ναι. Θα έχει ένα μάτς παραπάνω. Και όμως φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός θα παίξει και αυτός με πάρα πολλές απουσίες. Καλά, εντάξει, τώρα θα παίξει ο Λεβαδιακός.
Πειραιάς. Εν όψη και τη κυριακάτικη αναμέτρηση που. Η Under 16 θα παίξει. Δεσπόζει στο πρόγραμμα τη πέμπτη αγωνιστική. Εκεί έχουν στρέψει όλοι πλέον την προσοχή του και το μυαλό του. Ο Πάοκ δεν κατέβασε παίχτες για να του κρατήσει. Ο Βαρέλα ήταν εκτός. Ο Βιερίνια δεν έπαιξε. Ο Μάτος έπαιξε λίγο. Πριν έπαιξε ένα τέταρτο. Ημίχρονο ο Μάτος. Ο Μπίσεσβαρ έπαιξε. Ο Λιμνιός καθόλου. Ο Λιμνιός καθόλου. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί θα ξεκινήσουν. Πάμε φουλατού, φουλατού. Ο Μαωρίτσιο δεν έπαιξε καθόλου. Ο Κάνιας δεν έπαιξε καθόλου. Με προβλημάτισε ο Πέλκα γιατί έβαλε. Με προβλημάτισε. Μήπως δεν τον χρησιμοποιήσει λες μέσα στο. Λες να παίξει με σφιχτό που λέμε 4-3-3 με πιο αμυντικά να χωρίς 10. Ναι, πιο αμυντικά, δηλαδή τι θα πάρει, θα βάλει Σαχόφ, α πούμε. Μαρίσιο Σάχοφ και τέτοιο. Δύσκολα το βλέπω το Σάχοφ να παίζει μέσα στο Καραϊσκάκη. Θα χρειαστεί τώρα συνδρομή, θα χρειαστεί μια. Δηλαδή να παίξει μια. Μαρίσιο Σάχοφ, Κάνια, πιο σφιχτά. Μήπως βάλει κανένα Μπίσεσβαρ στο 10. Αναγκαστικά θα βάλει Μπίσεσβαρ γιατί δεν έχει καντουρί τώρα. Ναι, είναι ναι, εκτός. Ναι, ναι, λογικά ναι, δεν θα το παίξει, θα είναι ανέτοιμο. Και τραυματισμένο είναι. Εντάξει, μπορεί να βάλει Ζαμπά, ξέρω εγώ. Ζαμπά θα παίξει. Θα παίξει ο Ζαμπά. Ζαμπά, μια βγάλει τι πλευρέ σίγουρα θα παίξουν. Χωράει, χωράει και ο Μπίσης βαριά 10. Χωράει, αλλά για 10 περισσότερο. Δεν θα το παίξει με τίποτα για 10. Ναι, έχει για θέμα εκεί στα χάφη, άλλοι τρέχουν. Τι, πρέπει να μαρκάρει κιόλα. Σαχόφ, Σαχόφ. Ενώ πέρυσι κάτι έκανε. Φέτος. Δεν έχει. Δύσκολα. Θέλει να τρεχαντήρει εκεί πέρα. Μαζί με τον Χατσερίδη εκεί. Η ουκρανική δύναμη του ΠΑΟΚ δεν τα πολύ βάζει. Βέρμπουλ που απαγορεύεται να παίξει εκεί πέρα. Μήπως το βάλει και αυτό. Δεν ξέρει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Για πάμε. Έλα ρε πολεμική. Έλα ρε Υπουργέ, για δώσε ανταποκριτέ μου. Ρε άσε τι θα βάλουμε στο Καραϊσκάκη, τι θα βάλουμε στα Σπάτα να κοιτάξει τώρα. Οπάτα! Ρε τι θα βάλει στο Καραϊσκάκη, στα Σπάτα τι θα βάλει τώρα. Στα Σπάτα έχει εδώ. Σπατανέ είναι δύσκολη κάτω. Δύσκολη είναι. Ναι, ο Αίτετος είναι ρυθμιστής του ομίλου για μένα, ξέρεις. Υπουργέ, πίνω φρέντο εσπρέσο σκέτο. Καλά κάνω ή να αλλάξω τώρα να πίνω. Καλά ξηγέσαι, αλλά λίγο τώρα θέλω να περάσεις την παλιά την τζάφκα, τη θυμάσαι την άσπρη. Άνετος. Αυτές που έχουν και κάτι που κάτω στο τραπεζάδι έχουν κάτι τέτοιες παλιές, ναι, κάτι μαγαζιά. Μπράβο. Θα περάσεις στο Νεσάκι. Το κλασικό το πρωί να είσαι συντερισμένος καλά. Δεν μου λες να το παίξω. Το θυμάσαι με το κουτάλι που το χτυπούσε με αυτό το νέο στο παλιό. Τη κρέμα. Αυτό είναι ωραίο ο Νέας. Ναι. Και πέραν κάτι παλαιόλου του βγάζαν την Παναγία. Φάραγαν με τα κουτάλια 10 ώρε εδώ. Ναι. Σκάκαν κάτι εκεί πέρα, γινόταν χαμό. Έβγαζε την πορσελάνη από το ποτήρι από κάτω. Το ξύσιμο. Και ναι, γινόταν χαμό τότε για να το κάνει. Γιατί πέφταν κάτι την πιλχανάδε βαργή, ξέρει. Ναι, τότε θέλαν ναι, τον έστω, θέλαν έτσι τότε. Ναι, τα χαμαγιά, ναι, λίγο. Κρέμα θέλω. Ναι. Λίγο κρέμα. Τότε στα ΕΛΤΑ που πήγαιναν 10 η ώρα για δουλειά να πιάσουν εκεί στα ΕΛΤΑ. Τι δουλευταράδε ήταν αυτοί. Στα τρένα όμω το είσαι. Άλλοι από εκεί βάλε. Εκεί αυτοί που σηκώναν τις μπάρες, Στέφανε και Μπαμπή, ξέρεις, είχαν βγει αυτοί με 2.500 σύνταξη. Βέβαια, φίλε, ναι. Εντάξει, μισή Ελλάδα και η άλλη μισή Ελλάδα είχε όνειρο να πιάσει αυτή τη δουλειά, οπότε να μην το πολύ λέμε. Δηλαδή, σε όποιο δινόταν η ευκαιρία να σηκώνει μια μπάρα, θα το έκανε πολύ ευχαρίστως. Άνετος. Ή να πήγαινε στη δουλειά 10 η ώρα. Μπαμπή, αυτή ήταν τότε τέζα της Ρετσίνης. Άμα έβλεπε τις κοιλιές που είχαν, συμιλάω για τέζα. Τέζα, δεν έμπαινε τίποτα εδώ μέσα, σου λέω. Αφού τους έβγαινε, βγαίναν έξω, λες και ήταν η Κρισίνο όλοι. Λες, τι Ρετσίνα έχεις βαρέσει, ρε. Ξέρεις, αραχτή όλη τη μέρα εκεί πέρα, βαράγαν αυτή η αβέρτα. Λοιπόν, ρυθμιστή στα Σπάτα, να του ξέρετε, Σπατανή. Θα βάλεις και μπάμπι μου στο τέλος το παιδί από τα Σπάτα που του λέγαν πάτα-πάτα. Έχει το κομμάτι. Σανού είναι αυτό. Το λέει και ο Σπυράκλας ο Ζαγορέος, το λέει. Και ο Μιχαλόπουλος το λέει, αλλά και ο. Μάλιστα. Το λέει και ο Ζαγορέος. Το λέει και ο Καρδιτσιώτης, ο άλλος ο συγκουριμένος, το θυμάσαι. Όχι ο Βαρδιτσιώτης. Ο Καρδιτσιώτης, ρε. Κατάλαβα, Γιουλέκας, ο Γιουλέκας, ναι. Α, και ο Γιουλέκας, τον Γιουλέκα τον έχω δει, ξέρεις, έχω εγώ σε αυτά, έχω εντεκάδα έχω παίξει. Ο Γιουλέκας τραγουδούσε με το καλώδιο στο μικρόφωνο, το καλώδιο στον αγκώνα και το περίστροφο στο κουμπόρι στη ζώνη, να πούμε. Και ήταν πολύ γεμάτος, ναι, Στεφάνη, ναι. Μιλάω, δηλαδή, το διασκέδαζε, Έχουμε ανθρώπους φίλους που έχουν παίξει με τον Γιουλέκα, μουσικούς. Και εγώ έχω. Έχει παίξει, ναι, ναι, στην πάντα του. Γιατί έπαιζε. Και να σου πω και κάτι. Πολύ καλή θέρμα, έτσι. Ναι. Πήρε και λεφτά, δηλαδή όμορφα λεφτά τώρα. Έτσι. Δεν πήρε τέτοιο. Τα χρυσά χρόνια. Λοιπόν, και ένα άλλο που δεν μάθαμε χθες. Ναι. Εσύ είναι τσακωμένος ο Κατσιρίδης με τον Κίτσο, είναι τσακωμένοι. Γιατί τον έριξε την μπάλα στη μάπα, έτσι. Του την έριξε και την μπάλα. Τον έκαψε, σαν να παίζαν μήλα. Ναι, τον έκαψε, ναι.
Ο Κουπάνης με την μπάλα και ο Χατζηρίδης ζαλίστηκε τώρα. Πώς έγινε αυτό? Έγινε. Στέφανε, έλα. Κάτι τσακωμένο είναι. Κάτι τσακωμένο είναι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε δυνατό, έτσι, λέμε. Δυνατά. Γεια σου, Υπουργέ. Τσάω, γεια. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σας, καλημέρα παιδιά. Καλώ τον κύριο Κώστα. Έλα, φίλε μου. Έλα, έλα Κώστα μας. Πού είσαι, Κώστα μας? Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Με ικανοποιεί το γεγονός και το εννοώ ότι έχει ανεβάσει επίπεδο. Level. Τι έχουμε κάνει? Έχετε καλή χημεία μεταξύ σας. Έχουμε. Έχουμε ανεβάσει. Ξέρεις, ναι, ναι, το ξέρεις, ναι, ναι, ραδιοφωνικά, ναι, ναι. Σε ακούμε τις απόψεις, τις δεχόμαστε. Περιμένουμε. Έχετε καλή χημεία. Ο κύριος Κώστας είναι οικουμενικός ακροατής. Μεγάλος, ναι, ακροατής. Είναι, εντάξει, ο μεγάλος πρίγκιπας των Ερτζιανών θα τον ονομάσω εγώ, ας πούμε. Βασιλιάς. Εμένα εκείνο που με απογοητεύει είναι άτομα σε δικιά μου την ηλικία, ναι, που εξακολουθούν να είναι ορκ. Ορκ, καλά τα λες. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Άμα το έχεις ή το έχεις ή δεν το έχεις. Τι παίχτηκε τώρα που έχασα εγώ και το λες αυτό τώρα. Κάτι έγινε τώρα για να το λες εσύ. Όχι, ναι, όχι. Όχι, δεν θα αναφερθώ για αυτούς που σε διαδέχονται. Λοιπόν, μετά όταν τελειώνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κουράζει, εντάξει, μάλιστα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι... Πες για την παλίτσα που την κατέχεις, πες. Αυτός ο Μαρκ Βάικ, πώς τον ο Μαρκ Βάικ. Ποιος? Θα είναι... Μαυράει, ναι. Θα είναι κουμάντο. Μεγάλος, αρχοντικός στόπερ, μ' άρεσε. Ρονάλντο Γκιάρο στα 32 του, σαν να βλέπω. Όπως είναι, να δούμε, άμα θα γυρίσει καλά, ο Τσικρής Κιτσινάκη. Ναι, έτσι. Όπως ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών, για μένα. Σειραία. Σειραία. Ω, καλά. Τι είπες τώρα. Στην Γιουβέντους. Ναι. Αν και ο Μπέκενπάουερ. Έδωσε μια άλλη διάσταση στο ρόλο του Λίμπερο. Βέβαια. Γιατί τότε η Εθνική Γερμανίας είχε τον φυσικό της Λίμπερο, τον Όβερατ. Γιατί τον Έτσερ δεν τον θέλαν. Δεν τον ήθελε ο Μπέκενμπάουερ. Και δεύτερος από πίσω ήταν ο Μπέκενμπάουερ που ήταν δεύτερο Λίμπερο. Ναι. 40 μέτρα παλιά. Ναι. 15-20 παλιές. Ναι, Μπέκενμπάουερ μέχρι και το 10 έπαιζε. Μπράβο. Με έξω φάσου οι περισσότερες. Έξω. Μέχρι δηλαδή, και ο Μόντι Πάιθον σε λέξη. Μα τον έμπριζα. Κάνε λάθος μια φορά, ρε κέρατα. Δεν κάνει. Κάνε λάθος μια φορά. Δεν κάνει. Και επειδή εκείνη τη Γερμανία την είδα στο Καραϊσκάκι σε ένα 1-4. Το καλύτερο 1-2 που πεζόταν εκείνη την εποχή ήταν ο Πελέ με τον Κουτίνιο, ναι, της Σάντος που την είδαμε την ΑΕΚ στο 3-0. Για πες μου τώρα, θέλω να με πεις, μόνο εσύ θα με πεις, γιατί φοβήθηκε να βάλει τον Τσικρίσκη στο ντέρμπι που ήταν καλά κιόλα? Γιατί το φοβήθηκε? Ήταν έτοιμος. Δεν φοβήθηκε να τον βάλει στο ντέρμπι, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος, πιστεύω εγώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτοιμος. Απλά ο Λαμπρόπουλος στη φάση του γκολ, ναι, έπαθε βέρτικο. Έπαθε ηλίγκο. Πω, δεσμότης του ηλίγκου. Γάλλη ταινία. Ναι, δεσμότης του ηλίγκου. Άλφρεντ Χίτσκοκ. Έτσι, έτσι. Με Τζέιμς Στιούαρτ και Κιμόβακ. Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κώστα να πούμε. Ο King of the Ergians. Κύριος Κώστας, για μένα, για εσάς μπορεί να είναι η βαθιά του ποδοσφαιρική προσέγγιση, αλλά εγώ τον απολαμβάνω όταν αρχίζει τα κινηματογραφικά. Ναι. Εκεί είναι μεγάλος. Μεγάλος. Μα έχω ακούσει ότι έχει και μεγάλη ταινιοθήκη. Ναι, και είναι. Και γίνεται. Τα πάντα, τα πάντα. Από 60-70 θα σου φτάσει μέχρι και τώρα, ας πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Σας περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, ρε, περίμενε εμάς. Ο κύριος Κώστας είναι από όλα αυτή. Μεγάλη, ναι, πάντα, είναι, πάντα. Λοιπόν, ήθελα να το κάνω μια ερώτηση, γι' αυτό και πήρα. Ναι, μας ακούει, θα ξαναπάρει. Πώς μπόρεσε να κοιτάξει το πώς μπόρεσε να κοιτάξει το γάτο, τα μάτια και τα εγγόνια του που είναι άρρωστα παοκτάκια, ναι, μετά την περσινή κλεψιά. Μάλιστα. Μην γίνεσαι και εσύ τώρα, Λουτσέσκου. Ναι. Όχι, ρε φίλε, γιατί γίνω Λουτσέσκου.
Ο κύριος Κώστας είναι σοβαρός άνθρωπος, γι' αυτό περιμένω μια απάντηση. Περιμένω να καλέσει και να μου πει. Τα περσινά τελειώσανε τώρα. Σαν περήφανος ΑΕΚ της, έτσι, γιατί έζησε και τα περήφανα χρόνια της ΑΕΚ. Δύσκολη ερώτηση. Τσουχτερή. Δεν έζησε την τροπή της προσφυγιάς που έγινε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και έγινε η τροπή της προσφυγιάς όχι για κανένα λόγο, γιατί έχει πρόεδρο αυτό που έχει. Αν δεν τον είχε, δεν θα γινόταν. Λες, ε. Από αυτό και ξεκινάμε. Θέλω να αναφέρω είναι λεφτά. Ότι με λίγο τύχη, παιδιά, με λίγο τύχη που θα χρειαστεί. Γιατί στις προηγούμενες δύο επισκέψεις ο Καραϊσκάκη ήταν άτυχος. Ναι. Μπορεί να φύγει με το διπλό. Αν φύγει με το διπλό, όποιος άκουσε τις δηλώσεις του Κυρσάβα στον Πανιόνιο. Ναι. Τις άκουσε, Στέφανε, αναλυτικά τι είπε. Αναλυτικά όχι. 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 Αν ακούσεις μέσα που είναι αφιερωμένη νίκη. Ναι. Οπουδήποτε αλλού. Για βοήθησέ με λίγο. Για βοήθησέ με λίγο. Πες επιγραμματικά. Είπε ότι η νίκη και τα λοιπά είναι στο να ήρθε γιατί είναι ο Μαρινάκης ο πρόεδρός μας. Άιντε πάλι. Πάλι τα ιδιάρχηση. Ναι, ναι, ναι. Και οι παίκτες μας. Και τα δώσαν όλα και τέτοιοι παίκτες και το ένα. Δεν ακούστηκε παιδιά πουθενά η λέξη προπονητή. Ναι. Ούτε σαν θεσμός, ούτε σαν όνομα. Πάλι με τον Βαγγέλη. Αν κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη, ο Μάρτιν έχει πει. Δύσκολα. Το λέω εντάξει, τώρα. Ναι, νομίζω, σίγουρα. Αλλά ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και από πέρσι και από πέρσι για μένα. Πιο καλή είναι. Τους βλέπω εγώ στον χώρο το πιο καλή, άσχετα αν ζορίζονται πολύ. Δεν έχουν χημεία, φίλε. Μ' αρέσουν πιο πολύ σαν μονάδες. Να ξέρεις, δεν ξέρω τι χημεία. Στον χώρο το καλύτερο δεν έχει χημεία. Τι συζητάμε, ρε παιδιά. Θα μας παρεξηγήσουν εδώ. Θα μας περάσουν για breaking bad. Ναι. Έχει και στο μυαλό στον περσινό Ολυμπιακό, ο οποίο ήταν ό,τι να είναι. Πτώμα, ναι, εντάξει. Εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ο Φουρτούνης ανέβηκε και τα χαφάκια του είναι γρήγορα. Αυτά θέλω να σου πω τώρα. Και μπροστά είναι αξιοπρεπέστατη. Αξιοπρεπέστατη με ποντένσε. Ο Φουρτούνης τον Πανιόνι όμως ήταν πολύ κακό. Άστο, εκείνο το μάτς ήταν. Εκείνο το μάτς το δώσανε τα στόπερ του Πανιονίου και ο διαιτητής, το Σημεάκι. Άστο. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Επίσης κάτι τελευταίο, ναι. Λοιπόν, η ομάδα του Άρη μου φάνηκε πάρα πολύ κοντή, έτσι. Στα στημένα δηλαδή, οι διαφορές ήταν τεράστιες. Στο μπάσκετ θα τους κερδίσεις. Ναι, ναι. Λόγω σιώπη, να ξέρεις. Έτσι έγινε. Όχι μόνο λόγω σιώπη, αλλά εντάξει. Εντάξει, ποιος θα πήδηξε σιώπη, Ματέο Γκαρσία. Αλλά ούτε μια κεφαλιά δεν πήρες μες στην περιοχή. Ναι. Κοντή, ξεκοντή. Εντάξει, ρε. Έλα, ρε, δεν πήρες. Μια κεφαλιά δεν πήρε ο ΠΑΟΚ χθες. Το τρίκ ήταν ότι επειδή γυρνούσε στη μένα ο Γιουνές που είναι 1,80 φεύγα 86 με το μαυρά υψηλό. Ούτε μια σέντρα από ΠΑΟΚ. Είχε τη δύναμή του στη μένα, χθες τίποτα. Τέλος πάντων. Έχει που έστω τερματοφύλακα που έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Περίμενε. Θα περιμένει. Καλημέρα. Ένα μα έλεγε δεν περιμένουν. Καλημέρα. Τι είναι αυτή. Χαίρετε. Λοιπόν, άκου φάση λοιπόν. Χτες είμαι έξω από το γήπεδο. Τη κάνει ένα παλικαράκι και τον ακούω να λέει στο τηλέφωνο. Ναι, με Μπατμανίδη μιλάω. Και μιλούσε με το γιο σου. Σόπα, ρε. Άντε, ρε. Ναι, ναι, κανονικότατα, τίποτα. Ο φιλαράκι, τον Μπόζα είναι παουκάρα, τέτοια. Ναι, 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 σου λέω. Έχω τον Μπατμανίδη εδώ και τέτοια. Τι λέει, επέστρεψες. Όχι, τι να επιστρέψω, ρε. Μόλις. Εμείς είμαστε σαν τις τάνες που, εποχιακά επαγγέλματα. Δηλαδή μετά τα ξενοδοχεία τα καλοκαιρινά. Τώρα είναι με τους φίλους μου, τους Αλβανούς, να πούμε στην εξωτική κυτρινό-μαύρη ορμήλια και μαζώνω ελές. Μάλιστα, ωραίος, ωραίος. Ξεκίνησε από τώρα. Ναι, είναι εποχές τώρα. Από τώρα μαζεύουμε ελές. Ναι, είναι τα χέρια τα πρώτα. Είναι απαρχές, ρε, απαρχές Σεπτέμβρη. Είναι τα κουράκια τώρα, οι πράσινες. Ναι, ναι, μάλιστα. Για το λάδι είναι αργότερα, είναι Νοέμβριο. Μετά, να πούμε. Μετά είναι. Επειδή εμείς Νοέμβριο μαζεύουμε. Ναι. Στέφανε, το Νοέμβριο τι θα κάνεις. Θα πάρω ελιά στο χωριό, θα θέλεις. Να σε κλείσω. Για λάδι είναι εκείνα. Θα πάμε ένα Σαββατοκύριακο. Μια σοβαρή παρατήρηση, δεν σας ακούω, αλλά επειδή ήμουν στην γραμμή, περίμενα δύο φορές. Δεν ακουγόμαστε έτσι κι αλλιώς. Από καραβιόλετα, κοδεύετε να χάσετε το ύφος της εκπομπής, εντάξει. Όλο σοβαρές αναλύσεις, όλο σοβαρά πράγματα. Πέστε καμιά χαζαμάρα, θα πέσει τραβοστομιά και καλτήλα από εδώ και πέρα. Δεν γίνεται πολύ σοβαρά. Όχι τραβοστομιά, όχι, τι αναλύσεις και έτσι και κυβέρνηση. Αφού θέλουν όλοι τα τραζίσω εδώ πέρα, να πούμε. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω, εκεί για το λάδι τώρα που βγάζεις λάδι καθόλου, βγάζεις? Όχι, είπαμε, ρε, καθόλου. Όχι, είπαμε, να σε ρωτήσω αναλογία που έχεις. Ωραίες είναι αυτές οι ήλιες, ωραίες είναι. Α, εδώ πάει 1-7. 1-7, καλά είσαι, ωραία. Ναι, 1-7 ναι, είσαι πρίγκιπας. 7 προς 1 είναι καλά. Καλές, τις καλές, γιατί εδώ τα αγκουράκια που λένε, δηλαδή τις πράσινες, τις διαλέγουμε
αφενός μέσω διαλογία αναπόη, δηλαδή πρώτες, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, και μετά καθαρίζουμε τις χτυπημένες από χαλάζι. Μπράβο, ναι. το δάκο και τις ψιλομελανές. Το πρόβλημα είναι μελανές. Μπράβο, γιατί εμείς αν πάρουμε 1-9 εκεί λες και πήραμε τελικό Champions League, είναι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Πλάκα κάνεις, τι. Σαν να πήρες ένα στην Ντούμπαϊ. Μπράβο. Είστε πρωταθλητές Αυγούστου. Είστε καλοί. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γραμμούλα, περίμενε, καλημέρα. Καλημέρα. Κάτι. Όπα. Κασαντζίδης. Σήκω, χόρεψε, κουκλί μου είναι αυτό. Κάτι τέτοιο. Πού είσαι. Σε χάνουμε. Λοιπόν, έλα. Θα με αφήσει να τα πω ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Βεβαίως. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πάρε δύο, πάρε δύο. Μ' αρέσει που οι ακροατές κάνουν τις πάσες, έτσι. Αυτό έτσι. Θα πει οργάνωση. Θα τα πω όμως δεν θα σκάσω. Ναι. Λοιπόν, το Euro Working Group του ΠΑΟΚ, εντάξει. Όχι η λιποθύμηση ο Λαμπρόπουλος. Όχι χθες το χεράκι του Αλωνού ήταν λίγο στη γραμμή, λίγο πιο μέσα, λίγο πιο έξω. Εντάξει, το έδωσε ο άλλος. Okay. Όχι ξέρω εγώ. Εντάξει, παιδιά, καλή είναι η πλάκα τώρα. Μπάλα δεν παίζουμε. Εγώ χθες από τον Άρη είδα και τρεις αυτοματισμούς. Από τον ΠΑΟΚ ένα αυτοματισμό δεν είδα. Κανείς δεν είπε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα. Το έχουν πει όλοι οι φίλοι της ομάδος. Λοιπόν, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Όχι, δεν το έχουν πει όλοι οι φίλοι της ομάδος. Όλοι είναι ότι εντάξει, εγώ και τα λοιπά. Δεν παίζουμε, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτομοφανές αυτό. Και κάνει και την αλλαγή, ρε φίλε, απόγνωσης και βάζει τον πρίγκιπα της τώρα. Βγάζει τον. Δηλαδή, αλλαγή. Είδε, αυτό με πείραξε και εμένα όσο απόγνωση, ρε φίλε. Τραγικό. Ναι, όντως. Όχι απόγνωση, αλλά εκεί εντάξει. Πανικού κίνηση. Να σου πω κάτι. Ναι, αυτό. Αντιλαμβάνεσαι, αντιλαμβάνεσαι και το γοή, την έννοια του γοήτρου, α πούμε. Οπότε σου λέει. Ναι. Μαγκρινιάζει η κερκίδα, δεν τον βοηθάει εκεί πέρα. Ναι. Δεν τον βοηθάει του Λουτσέσκου η κερκίδα εκεί πέρα. Τι να κάνει η κερκίδα τώρα. Τι να κάνει, ρε παιδιά, και η κερκίδα. Εμεί το βλέπουμε από τηλεόραση και γανιάζουμε. Ναι, η κερκίδα μια χαρά. Η κερκίδα ήταν χθε να παίζει Πάου Ξάνθη το παιχνίδι. Δεν είχε τόσο αμάν. Αν και με έχουν πει εκεί στην 6, γκρίνιαξαν όταν είδαν τον Πρίγκοβιτ μέσα. Γκρινιάξανε γιατί τον έβαλε. Φωνάζει γιατί τον έβαλε. Θα πάθει τίποτα, κατάλαβες. Ναι. Δεν το θέλω να το δουν μέσα. Ναι, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Ότι παίρνει την μπάλα και δεν έχει να κάνει ένα-δύο. Να δω, ρε παιδί μου, κάτι. Ότι δουλεύουν στην προπόνηση πάνω σε αυτό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Να ξέρεις, και πέρυσι εσύ... τέτοια περίοδο πάω. Δεν έπαιζε μπάλα. Και πέρυσι. Έλα, ρε παιδιά, τώρα. Θε αυτά έλεγα με εμένα να πάρει κοιλιά, λέει, όχι κοιλιά κάνει. Λέει και όχι τσίγε φορμάρι, λέει και το τσάμπιο. Όλο λέει, το κόλπο όχι... είναι τα χάφ, ρε παιδιά. Φωνάζω συνέχεια. Έχει ποιοτικά χάφ, έχει ομάδα τελείω. Τι να πω και το άλλο με τον Νουάρντε, τι να πω και αυτό. Άστο. Αυτό που λέγαμε. Κράτα, Ενρίκε. Μην βυσκιάζεσαι, μην βυσκιάζεσαι, δεν πειράζει. Για να δούμε τώρα με Ολυμπιακό. Για να δω. Με Ολυμπιακό μεγάλη απουσία, αυτά δεν τα έχει πει κανεί ότι χάνει το παιχνίδι ο Κίτσιου. Τέλος. Δεν θα έχει κίτσου με τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει. Αυτό που το βάζει. Το παιδάκι τώρα μην το ψευτιδίζουμε. Εντάξει, είναι κρίμα που γελάω τώρα, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Κίτσιου, έφυγε, εντάξει. Αξί να κάνεις, όταν καλείς από την άλλη δεν είναι, δεν είναι το παιδάκι, είναι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ο οποίος ο ρόλος του είναι όταν θα κληθεί θα πρέπει να αποδώσει τα το παιδί κακώς το κρατήσανε, κακώς, άστο να πάει να παίξει. Ναι, κάνεις φάουλ τώρα αυτά. Δεν έχει τα παιδιά για τέτοια μέσα στους ποδοσφαιριστές. Δουλειά είναι. Εσένα μας εμβάνουν να πάει να κάνεις μια δουλειά και δεν την κάνεις. Δεν έχει και προσαρμογή δεις, και δεν μπορώ. Αν δεις την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια, η φάτσα του ήταν τα έλεγε όλαγα. Έλεγε ότι ήταν η τελευταία φορά που φόρεσαν τη φανέλα του Πάπου και έπεσε να πάρω. Σίγουρα ήταν. Φαινότανε δηλαδή, το συνειδητοποίησε το παιδί εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έγινε, παιδιά. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα, ένα λεπτάκι να κάνουμε και το διαλυματάκι. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Καλώς τον Άρη. Έλα ρε. Τα Κλάρκτρος. Έχω ρόστερ. Ναι. Έχω ρόστερ. Ναι. Έχω την καλύτερη ομάδα. Ναι. Την καλύτερη. Έχω παιχταράδες. Κατσερίδη. Το πρωτάθλημα είναι δικό μου. Ναι. Δικό μου είναι. Το πρωτάθλημα δεν το χάνω. Ναι. Πήραμε τις ενώσεις. Ναι. Πήραμε το γραμμένο. Ναι. Έχω Βέρπλουμ. Έχω... Δικό μου είναι. Να το πάρεις. Ναι, μάλιστα, έγινε. Ευχαριστούμε. Να το πάρεις. Τσάω, τσάω. Σκρίνιατρος. Ποιος ήταν αυτός τώρα. Μόνο εγώ ξέρω. Μόνο εσύ. Ξέρω τι ομάδα ήταν και μας. Εγώ ξέρω τι ήταν. Αν μου στείλει μήνυμα, θα πω ποιος ήταν. Αν δεν μου πει, αν δεν με αφήσει, δεν μου δώσει το και δεν λέω. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ ξέρω ποιος ήταν. Ξέρω. Τα Σκρίνιατρος. Αριανός ήταν πάντως. Δεν ήταν Αριανός. Αν με στείλει μήνυμα, θα σου πω. Αν μου δώσει το και θα αποκαλύψει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. 7 και 33 πρώτα λεπτά.
εδώ στο λόγο. Εγώ τα άμαθα τώρα. Τα άμαθα τώρα. 7,5 street flags banners. Τα άμαθα. Άμα τη επιστροφή. Έτσι. Πρώτη φορά κάνουμε. Ακούστε προσεχώς το χορηγό. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δυνατότατο. Δεν μα πετάμε μέσα Απρίλιο για το τελευταίο τεταρτάκι τη εκπομπή. Δώσε γουαρντά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με το S-Express του πάρα πολύ πρωινού εδώ στο Λίμπερο 107,4. Κάνα 20 λεπτάκια ακόμη στους εθέρες της πόλεως. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες ομάδων και κρατών του Ψωμιάδη. Λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπο επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέου Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. Άιντε. Δεν ακούστηκε ποτέ άλλοτε, νομίζω, όσο την τελευταία εβδομάδα η λέξη rotation μπήκε μέσα στη ζωή μας. Μάξε, το transition rotation, σε κάνω εγώ να μάθεις την overlap box to box. Όλα θα τα μάθεις. Όσο τίποτα άλλο, και έβλεπα χθες το Liverpool Chelsea για το link up και είδα μια Chelsea να παίζει κανονικότατα και εγώ το είδα. Σχεδόν με όλους τους βασικούς τους. Σχεδόν με την ομάδα που παρέταξε εδώ στην Τούμπα. Ναι. Όπως λες από την άλλη, για να σου αντιστρέψω το επιχείρημα. Πάμε, όσον αφορά λοιπόν το θέμα του Πρίγκοβιτς, γιατί τον πέταξε και ήταν ησυχισμένος ο Λουτσέσκου. Εδώ ο Σάρι το λένε το προπονητή. Μαουρίσιο, ναι. Σάρι. Ο Σάρι πέταξε μέσα Ελζάρ, λέω. Αζάρ. Ελζάρ, πού τον θυμήθηκα τώρα αυτό. Τι παιχτούρα ο Ελζάρ. Για τα σκρίνια ήταν τέλος πάντων. Έτσι, πέταξε μέσα Αζάρ για να πάρει το ματσάκι ο Περκεγένετο και γύρισε και είδες, λοιπόν, το παιχνίδι. Κανονικά με μια γκολάρα. Μια γκολάρα του έκανε. Δεν την είδα όμως. Ναι, του έκανε χαζού εκεί στο. Γιατί έκλεινα το μαγαζί και την ώρα και δεν το είδα. Έκανε αναγούλα, είχαμε. Ναι, του έκανε εκεί. Η Λίβερπουλ. Δηλαδή η Τσέλσι ήταν λίγο περισσότερο Άρη με την έννοια ότι είχε πιο πολύ το βασικό τη σχήμα. Ενώ η Λίβερπουλ έκανε πιο γενναίο rotation και στο τέλο μέχρι και ο Κλοπ στα 7 λεπτά που από μένανε για την λήξη του παιχνιδιού, πέταξε Σαλάχ. Μοχαμέτ. Ναι. Oh. Και Φιρμίνιο και τέτοια πιο νωρίς, γιατί είχε ξεκινήσει με Στάριτς και με. Τσιγκρίσκι, όπως λέγεται ο Κώστας. Με Στάριτς, με Μανέ. Μανέ είχε. Ναι. Και τους πέταξε στο τέλος για να πάει να πάρει το παιχνίδι. Και σε ένα θεσμό που εντάξει, link-up. Κάρλινγκ ή link-up. Κουμπάρλι, κάπως έτσι. Έχουν πέταξει Μπάρκλι, Σκλαμπ, κάτι τέτοιο. Κάπως έχουν ένα χορηγό που το λένε φέτος. Παρ' όλα αυτά, είδαμε μέχρι και στο αγγλικό ποδόσφαιρο που οι ομάδες έχουν και περισσότερα πράγματα. Όταν πήραμε άριστη βαθμολογία από Κυρκώστες, τελείωσε να ξέρεις, είμαστε τώρα αφού πήραμε. Ο Ερτζιανός εκεί μας έστειλε καλή βαθμολογία, θα πάμε καλά. Σαν ευχαριστούμε, Κυρκώστα. Ελλάδα έχει ταλέντο δηλαδή. Έλα. Να βαθμολογία, μας πάτησε το κουμπί, γύρισε. Σε θέλω, έγραψε η καρέκλα. Τέλος. Έτσι, η Λίβερπουλ δεν τα καταφέραμε. Κάναμε την πρώτη ήττα της χρονιάς εφέτος σε όλους τους θεσμούς. Ενώ προηγήθηκε, έβαλε τον κολάκι της στο δεύτερο ημίχρονο. Της το γύρισε η Τσέλσι μέσα σε ένα δεκαλεπτάκι και πέρασε στην επόμενη φάση. Όσον αφορά την Ευρώπη, χθες επίσης αυτό που ξεχώρισαν και οι εξηγυρισμένοι τριάρα που φάγε η Ρεάλ Τριμπαλάκος από την Σεβίλη κανονικότατα. Ναι. Στο 1-0 το είδα. Πολύ καλή η Σεβίλη, ρε φίλε. Πάρα πολύ. Εκεί έχουν κάνει τώρα αυτό το θυμάσαι τον Προμές, τον Μαυρούκο. Αυτός ο Μαυρούκος ήταν με τον ΠΑΟΚ που έπαιζε με την. Που πέρασε την Σπαρτάξ, με ποια έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Α, το πήρε Σεβίλη μετά. Εκείνος ο Μαυρούκος ήταν για την. Ξέρεις, γιατί δεν έπαιζε, ξέρεις. Γιατί. Μπροστά. Γιατί το κάνανε μανούρες, δεν ήθελαν να το δώσουν τώρα στη Σεβίλη. Σε λέει μπάνκες, εγώ δεν θα παίξω μπάλα εδώ, να ξέρετε. Θα δείτε. Δώστε μου τα λεφτά να φύγω εκεί, είδες τώρα. Εντάξει, χαμός γίνεται εκεί. Είναι βολίδα ο τύπος. 19χρονος Μαυρούκος. Και η Ρεάλ έχασε και η Μπαρτσελώνα επίσης. Ναι, φίλε. Ενώ την Ντόρτμουντ την άφησε στη Τεσσάλα, δεν θυμάμαι με ποια έπαιζε. Τέσσερα έριχνε. Για την Πρεμιέρα, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να χάσει και η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ μαζί. Η Μπαρτσελώνα, η οποία υπέστη και ανατροπή. Κέρδισε 1-0 και. Έφαγε το 2-1 στην Πρεμιέρα. Μόνο στην Ελλάδα νομίζω δεν θα χάνουν οι. Τίποτα. Θα πηγαίνουν όλοι χέρι-χέρι. Δεν ξέρω που μπορούν να υποστούν απώλειες. Εντάξει, απώλειες νομίζω στα αναμεταξύτων. Αναμεταξύντων. Τώρα στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ποιος. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Δύο πραγματάκια. Ο Ελζάρ εφές έβαλε γολάρα, παιδιά. Με την παίζει τη Λεγανέ. Παίζει στη Λεγανές, παίζει. Άρα καλά τον είπα. Ναι, σε χάνουμε, πού είσαι. Το χάσαμε. Ξαναπάρε σε μια σταθερή θέση, ξαναπάρε. 2-31-0-287-38 αργέτες, γλώσσα λανθάνουσα. Ελζάρ Λεγανές. Ναι, έβαλε την κολλά. Αυτό ήθελα να πω, δεν είναι ότι μπερδεύτηκα. Όχι ρε, εντάξει. Το ήξερα, εννοείται, είπα κολλάρα. Ελζάρ μέσα έπεσε, από τι λέει ο ακροατής. Πάρε μπάμπη, που τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρεις, μπάμπης είσαι. Έτσι.
για το θέμα του ξένου διαιτητού που λέγαμε ενσφαλμένα είχαμε την πληροφόρηση και ο περισσότερος κόσμος πίστευε ότι θα ίσχυαν τα περσινά του κυπέλου όπου ο διαιτητής του τελικού αμύθηκε όντως με αμοιβές Champions League, αλλά βγήκε ο διαιτητής του πρόσφατου ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ο Γκεστράνιους, και είπε ότι πήρα τα μισά από τους Έλληνες διαιτητές για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Σιγάρε, πόσα παίρνουν. Ναι, οι Έλληνες διαιτητές δεν ξέρω πόσα παίρνουν. Εγώ ξέρω ένας διαιτητής Super League, το μάτς παίρνει κανένα 2-2,5 χιλιάρικα. Super League αποκλείεται. Ναι. Γιατί λέει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, γινόταν λόγος ότι έλαβε περί τα 3.000 ευρώ για να διευθύνει το ντέρμπι της Τούμπας και ο 40χρονος διαιτητής είπε ότι αυτά είναι αηδίες σε ιστοσελίδα στην χώρα του. Ναι. Πήρε, λέει, 1.500 ευρώ και πληρώθηκε από τη Φιλανδική Ομοσπονδία. Πήρε μισθό Φιλανδίας. Πήρε και τα εισιτήρια, τζάμπα, έλα, πάνε, έλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Οπονέν. Ναι, πάλι εγώ είμαι. Ναι, σας ακούμε. Πήρα, ναι, απλά δεν ολοκλήρωσα ναι, πριν. Ναι, σας χάσαμε. 7-0 η Dortmund χθες. 7-0, πω ρε. Ναι. Και πόσα είναι τα λεφτά που παίρνει ένας διαιτητής ένα αγώνα στη Φινλανδία. 1500. Εδώ παίρνει, κάνει λαθακή, είναι 1500 πήρε ο συγκεκριμένος. 3 λέει παίρνουν στην Ελλάδα και εμείς παίρνουμε εδώ πέρα κοντά στο 500. Ναι, 480 ευρώ λέει ο μισθός. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Στην Φιλανδία. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Τα ακούτε, κυρία Κουρουμπίλια. Ναι. Φιλανδία, 400-500 ευρώ. Καλά, είπα εγώ 2,5-3 παίρνουν αυτοί εδώ. Τα 1500 είναι συνολικά όλα τα τέτοια. Όλη η αμοιβή. Δεν ξέρω τι την πληρώνει μετά. Πληρώνει μετά ο γενικός αρχηγός πώς πληρώνουν στην ΕΠΣΥΠΗ. Ναι, ρε φίλε. Πρόεδρε, ένα εικοσάρικο και το διαιτητή σε ημίχρονο. Ένα εικοσάρικο, πρόεδρε. Πόσα παίρνουν. Παραπάνω πρέπει να παίρνουν οι διαιτητές στα αριστερά. Ένα πενιντάρικο είναι. Ένα πενιντάρικο και βάλε και τους επόπτες μέσα. Κανα τριαντάρικο δεν παίρνουν και οι επόπτες. Ναι, γι' αυτό τους ξέχασα. Εμείς πέσαμε χωρίς επόπτες. Χαλίκι γήπεδο τότε. Βγαίνει κανένα 80. Είναι και την κατηγορία, δηλαδή τώρα, άμα παίξει Α1, α πούμε, μπορεί να. Σίγουρα έχει. Σίγουρα κανένα μπάτζι στο κατοστάρικο, είσαι σίγουρα και μάλιστα. Είναι πρόβλημα αυτό για τις ομάδες. Ναι, βέβαια. Μα δεν κάνει τα εισιτήρια 100 ευρώ, να ξέρει. Τι εισιτήρια, ναι. Τα παλιά τα χρόνια που πέρανε και επιδοτήσεις και τα λοιπά οι ομάδες. Και ότι ο πρόεδρος τάζει πριν τις βενζίνες, άμα κερδίσει η ομάδα. Του δίνει τις βενζίνες. Του διαιτητές. Όχι, του παίχτες. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν πληρώσει. Εντάξει, εκ των υστέρων, α πούμε. Έχουν βάλει εκεί κανένα τραπέζι, κανένα σουβλάκια, μα πάνε όλα καλά. Πολιτιστικό σύλλογο κλειώνει. Αλλιώς, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, φεύγουν, ας πούμε. Κλειώνει τα παπούτσια του Center for Μπάμπι Μπατμανίδη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ακόμα στον άλλο δεν είχαν κύριε Μπαμπή. Σε περίμενα. Σε περίμενα. Μόλις είπα για Λίβερ που λέω τώρα θα βγει. Να κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Όχι, δεν θα κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Το πρώτο ημίχρονο ήταν για 3-0-4-0, χωρίς υπερβολή. Το δεύτερο ημίχρονο, ανούσια κατοχή η Λίβερπουλ, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να σκοράρει. Ναι. Να βάλει και το δεύτερο. Έχασε και ο Στάριτς 2-4-4, ας πούμε, με καινή αιστεία. Ρε φίλε Στάριτς, δύο αριστερά παπούτσια φοράς, αγόρι μου. Βάλτα. Τι γίνεται με σένα, δεν. Θέλω να έβαλε το δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, και το κοράκι, επειδή λέτε και εδώ, λέμε για την Ελλάδα. Το offside εκεί, το VAR, το έτσι, ήταν έτσι. Άσε το offside. Ναι. Αυτός που το έβαλε τον goal ήταν οριακά, δεν ήταν, ξέρω εγώ, οι άλλοι δύο ήταν. Άσχετο αυτό. Αλλά ρε φίλε, εκείνο το πέναντι που δίκη βόλεϊ, παίζει ο άλλος και στο πάρει την μπάλα με τα χέρια και την κατεβάζει κάτω πίσω. Πλάτη τον είχε το διαιτή βέβαια. Αλλά ρε φίλε, πόπτη, δεν το είδες κι εσύ. Μας πολεμάνε. Έτσι. Ξένους διαιτητές και στην Premier League θέλουμε. Ξένους. Έλληνες. Εκεί θα βάλουμε Έλληνες. Το Σιδηρόπουλο. Μια χαρά. Λόγω κανένα κομμίνι εκεί πέρα. Τι τώρα. Δεν ξέρω και το πάω κάρι δεν το είδα, παιδιά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αφού είδες Liverpool και τα καλύτερα είδες. Ναι. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν ήταν. Εντάξει. Καλά ήταν. Πέρασε. Good balance. Για το εβδομάδα καλό. Καλά ήταν. Έτσι, για να έχουμε κάτι να ασχοληθούμε, να φάμε ψωμάκι. Strong mentality. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, φίλε Λιβερπουλάκια. Δεν ξέρω, στην Πρέμιερ έχουν και μέσα στο πρωτάθλημα. Το VAR είναι μόνο στο link up. Έλατε, δεν ξέρω. Λογικά θα το έχουν παντού, ρε. Στα γήπεδα εγκατεστημένο. Δεν ξέρω. Γιατί χθες το είδαμε και όντως στο πρώτο γκολ της Chelsea. Βγάλανε μόνο που δεν βγάλανε μυρογνωμόνια για να δουν αν ήταν πάρα πολύ ωριακό και
μέχρι να πάρθει απόφαση γινόταν κάτι. Πέρασαν τέτοια. Τέλος πάντων, το κατοχύρωσε το τέρμα. Φέρετε το βαρ, αφού Σαββίδης πληρώνει. Στο βαρ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Βαρ παρόντος, πας αρχή, παυσάτο. Κανονικότατα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω το χθεσινό ντέρμπι της Τούμπας δεν δίνει πολύ ψωμί σήμερα στα ράδια. Όχι. Δεν έχει πολύ σουσού, δεν θα έχει πολύ αντιπαράθεση. Εντάξει, το ευχαριστήθηκαν λίγο περισσότερο οι φίλοι του Άρεως. Αυτό ακριβώς. Αλλά μέχρι εκεί. Από την άλλη, υπάρχει και το άλοθη στην ομάδα του ΠΑΟΚ της αποβολής του Κίτσου. Οπότε σου λέει, αν παίζαμε με 10 και με την είσοδο του Μπίσεσβαρ και του Μάτος, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Η πιο πολύ γκρίνια θα είναι από την πλευρά του ΠΑΟΚ, όχι ως προς το παιχνίδι, ως προς από το βάθος πάγκου, την ποιότητα πάγκου. Αυτό, δεν θα υπάρξει τίποτα άλλο. Ούτε γιατί πήρε σχή με τον Άρη, ούτε τίποτα άλλο. Εκείνο ο προβληματισμός του ΠΑΟΚ για μένα. Βέβαια, νομίζω και τέθηκε και ερώτημα στον Λουτσέσκου κατά πόσο η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει σε τόσο γενναίο, εντός αγωγικών, το γενναίο rotation. Yeah. Γι' αυτό και έφερα σε αντιπαραβολή, ας πούμε, το τι είδαμε στο Liverpool Chelsea, όπου ναι, μεν και οι δύο ομάδες προχώρησαν σε αλλά σχετικό rotation, περισσότερο η Liverpool, αλλά διατήρησαν ένα βασικό κορμό μέσα. Ναι, συμπάμπη μου, εκεί όμως παίζουν Τετάρτη-Σάββατο συνέχεια. Δεν έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Τετάρτη-Σάββατο το πάει σκηνή κορδόνη. Αλλά μέχρι πότε μπορεί να παίξει. Το πάει σκηνή κορδόνη και έτσι θα είναι τα πράγματα. Η ένσταση του ΠΑΟΚ είναι, αν ήταν μόνο ένα πρωτάθλημα, η ομάδα του ΠΑΟΚ έφτανε και περίσευε αυτή. Να, δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε ένα κύπελλο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει το κύπελλο, θα το πάρει σοβαρά. Θα το πάει μέχρι 8. Αλλά είναι και η Ευρώπη. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Ναι. Θα περάσει. Για μένα θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα περάσει την επόμενη φάση σίγουρα. Η επόμενη εβδομάδα, δεν θέλω να το βλέπω δηλαδή. Η επόμενη Πέμπτη είναι πολύ καθοριστική για το μέλλον του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Πήρε στο χ εδώ στη Τσέλση. Εγώ πιστεύω και εκεί πάνω θα σε δώσει ένα χ Τσέλση. Είναι περασμένη, θα είναι περασμένη. Καλά, εντάξει, δεν λειτουργούμε με όρους. Πιστεύω, ναι. Ελλάδα, δώσαμε στον εθνικό. Θα δώσει. 89 το διπλό, και άρα έχει χρωστούμενα και τέτοια. Δεν νομίζω τώρα. Με την Μπάτε παίζει τώρα, Μπάτε. Μπάτε Μπορισόφ. Το πήρε στο μάτς, πέρασε. Εκτός είναι. Εκτός με αυτό σου λέω, πάρ' το, τελείωσε. Άλλο αυτό, ναι. Άρα, για να το πάρει θα πρέπει να καταβάλει. Να καταβάλει. Να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να παίξει τρεις αγωνιστικές με τους ίδιους παίχτες. Τι να κάνει τώρα. Καλά, και όλα τα κρίσιμα είναι τώρα. Και θα φανούν και πολλά το πώς θα εξελιχθεί και το μάτς. Σφίξτε τα δόντια. Δύο μάτς είναι, Κυριακή και Τετάρτη. Φανεί το μάτς. Την Κυριακή, όπως είπα, εγώ δεν το πολύ βλέπω ζεστό, γιατί η πρόβλεψή μου φέτο είναι ότι όλοι θα πάρουν τα μάτς στην έδρα τους. Εγώ πιστεύω, θέλω να δω με ποιο τρόπο θα ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός με το τσίκι τσίκι, εντάξει, ξένος διαιτητής, που θα δω τι κόλπο θα κάνει. Δεν να δω. Παιχτικά δεν ξέρω. Παιχτικά νομίζω είναι σε ένα ίδιο επίπεδο οι δύο ομάδες. Στο ίδιο, ναι. Λίγο πιο γρήγορο κεντράκι έχει ο Ολυμπιακός για μένα. Ναι. Πιο γρήγορο. Έχουν εκεί το Μαυρούκο, το τετραπνεύμονα. Εντάξει, εκείνη και Πάκο έχει καλύτερα άκρα. Έτσι, έτσι. Ναι. Έχουμε περιθώριο μέχρι την Κυριακή. Εντάξει, δεν μου διασαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Εντάξει, την Κυριακή αν έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Κυριακή κοντή γιορτή. Ο πενδήμερος δεν με πήρε. Τι έγινε. Ναι, όντως. Τι έγινε. Δεν ασχολείται με άλλες ομάδες. Θα πάρει αύριο. Θα πάρει αύριο. Μου ήρθε στην ιδέα ο πενδήμερος. Θα πάρει αύριο, γιατί αύριο μπαίνει το τραγουδάκι. Λες. Καλά. Τώρα το μόνο που τον νοιάζει. Ούτε Άρης, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα. Το μόνο που τον νοιάζει είναι το. Ναι. Το ότι Παρασκευή, 3 η ώρα, το καπελάκι έτσι, μου στραβά. Έβγαινε Σάββατο πρωί ξημερώματα, έλα, δουλεύουμε εμείς. Δουλεύουμε, δεν καθόμαστε. Τελικά στη Φιλανδία δεν αξίζει να πάμε να γίνουμε διαιτητές. Αν να παίρνουμε μόνο 480 ευρώ. Ούτε καντίνα. Είσαι παρακαλώ. 480 ευρώ είναι ο βασικός μισθός εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν έχουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτοί. Ναι. Γι' αυτό μάλλον. Λες γι' αυτό να τους φέρανε, επειδή είναι φτηνή. Ναι, ρε, τσάμπα, πράγμα. Άρα ξένοι διαιτητές, ας πούμε, θα πας να φέρεις από το Αζερμπαϊτζάν μετά και οπουδήποτε. Φιλανδός, ρε φίλε, που οι Φιλανδοί δεν έχουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο και φέρανε διαιτητές, ερασιτέχνες. Εντάξει, αλλά έχουν βγάλει παιχταράδες οι Φιλανδοί. Μια χαρά σε. Έχουν και έχουν ρίξει και τεσσάρες στην Ελλάδα. Έχουν, εντάξει. Η εθνική τους και αυτό και το ένα και το άλλο. Ναι, κόπονε, σήκωστον, κάρφωστον. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της. Της πόλεως της Θεσσαλονίκης. For a few minutes more. Ο φίλος μας, ο 554, λέει: χθες ο Αριανός ένιωσε πως κάνει σεχ όλο το βράδυ και δεν τελείωσε. Έτσι λέει αυτός. Κάνει τον παραλληλισμό. Και ο φίλος μας, ο 007, James, αγόρι μου. Ποια Chelsea έπαιξε με βασικούς, ρε φίλα, πλάκα μας κάνεις. Με 8 αλλαγές ξεκίνησε ο Σάρι, άλλα μάτς βλέπετε. Ναι. Εγώ είδα παίχτες που παίξανε και στην Τούπα. Καλά έκανες. Εγώ δεν το είδα καλά και δεν μπορεί να φέρω άποψη. Λέει και ο Γουίλιαν μέσα και ο Μωρά. Έτσι, θα ακούσει ρε Μπατμανίδη, θα ακούσει τη Σουλέρε που μας λέει, θα βλέπεις εδώ Μπατμανίδη ρε. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ποιος είναι?
Καλημέρα. Hey, δεν θα παίρνει τέτοια ώρα, θα παίρνει από την αρχή. Θέλω να βάλει φωτιά στην εκπομπή και μετά. Ναι. Πάμε. Τι να κάνω. Τώρα ξύπνησε δημοσιοπάλληλε. Όχι. Καταρχήν ήμουνα με τον αντιπεριφερειάρχη. Ποιον? Ξαναπέστε αυτό. Αντιπεριφερειάρχη. Ναι, γιατί μου θυμίζει έναν άλλο Σαρδαμτζή. Ναι. Μισό λεπτό. Και μίλησα για την καρδίνα, μου έδωσε την καρδούλα. Όποτε θες το κουμπαράκι μου. Ναι. Μπροστά, πρεβέ, ναι. Πρεβέ μπροστά στην πόρτα εκεί του Σαββίδη που του βάλω γραφείο που είναι. Τι είναι το πρεβέ, και... θέλω να μου πεις, ναι, το πρεβέ τι είναι. Πρεβέ είναι δηλαδή μπροστά εκεί. Α, πρεβέ, ρε. Πρεβέ, ναι, ναι, θα είσαι μόνος σου εκεί, ναι, και ναι, δεν θα είναι. Και μεταξύ, επειδή ξέρεις. Λόγω επειδή θα λες. Ναι, ναι, έχω πάρει δώσει και με celebrity, δηλαδή θα μπορεί να κάνει. Έχει, με ποιους, με ποιους? Μπορεί να έρθει και η πώς το είπες, το είπες. Να έρθει, ας πούμε, και η Κατερίνα, ξέρεις. Η καινούργιο. Ναι. Και τέτοιο πράγμα. Εγώ, κοίταξε, από ποδοσφαιρικά δεν ξέρω και πολύ. Ναι, γιατί ξέρουμε εμείς. Ξέρω πολύ λιγάκι από μπάσκετ, το ξέρει ότι έπαιξα και έκανα, ξέρω εγώ. Ναι, μπάσκετ. Από celebrity και έτσι, μπορώ να σας δίνω και δεν μου λες, τώρα που είπες μπάσκετ, εκείνο με Χατζινάκο το στοίχημα, πότε θα το παίξουμε από πέρσι. Το μονό. Αυτό το είπαμε και προχθές που ήταν και ο Γερμανός το παιδί που ήταν και βγήκαμε σέλφι γραφεία, λέει. Με εξελίσσεσαι, εξελίσσεσαι. Ναι. Από celebrity θα σε θέλουμε. Εσύ και ο... Ο Αλέκος. Ο Τσιμπιλουδάκης, πώς λέγεται. Θα χαλάσει όλο το δεύτερο. Θα έρθει και πέρα και θα... Γκρουγκρουγκρουγκρουγκρουγκρου και θα λέει τέτοια. Άστο. Κουδούνα δεν έχει σήμερα, κουδούνα. Σήμερα πώς δεν έχει κουδούνα. Γιατί? Εγώ χωρίς κουδούνα γίνεται. Για κλείσει την εκπομπή με κουδούνα. Έτσι αγόρι μου αυτό. Γάργαρι. Άλλη μία. Πάω κράρι σημειώσατε χ. Έτσι. Καλά τα είπες. Αυτό θα σε κάνω ring ξυπνητήρι να χτυπάει το πρωί για να σηκωνόμαστε με αυτό. Θα σε κάνω ring tone κανονικά. Έτσι θέλω να ξυπνάω. Γιατί τα ξυπνητήρια είναι βάρβαρα και μισεί λοιπόν, οποιοδήποτε ήχο το πρωί. Ναι. Το θέμα είναι. Ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στην προεδράρα μου, τον Απόλλο Πόντο, τον Φωτιάδη. Έτσι. Ναι. Ακούει λίμπερο. Και ένα άλλο να πω. Να πεις. Και συγγνώμη τις προάλλες που κάναμε κουβί, πρέπει να είπα. Αντί να πω. Είπα. Πες το. Ναι. Αντί να πω. Ρέντιο. 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 Ρέντιο είπα. Η Ρέντιο. Τι είπες. Όπα, είπα, λέω. Και τι, πού πειράζει. Πού το πρόβλημα. Συγγνώμη, δηλαδή. Όχι, εμείς συγγνώμη. Εμείς συγγνώμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αυτό το είπα γιατί για το Στέφανο που έγινε το ιστορικό με το ιστορικό. Το αγόρι μας το. Ναι. Έγινε. Έγινε. Κατά όπως κατάλαβε. Έτσι λοιπόν. Μετά από όλα αυτά, τι να πεις. Τι άλλο κλείσιμο να θες. Φεύγουμε, φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δεν λες τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Ναι. Τα ξαναλέμε αύριο. Ζορμπάς ξενοφών. Τώρα κανονίστε να μας κόψετε κανένα πρωτάθλημα εκεί πέρα Σαββατοκύριακο. Λες να έχετε αποφόρια. Όχι, ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Ελπίζουμε όχι. Τα σουτσουκάκια τη Ζορμπά. Τα ξαναλέμε αύριο. Άιντε. Φιλιά, τσαό.